Να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας εκδήλωση και να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας. Καλησπέρα. Λέγομαι Όλγα Δρόσου και είμαι η Διευθύντρια του Ιδρύματος Heinrich Böll που είναι στην Θεσσαλονίκη. Για όσους και όσες δεν γνωρίζουν το Ίδρυμά μας, είμαστε ένα γερμανικό Ίδρυμα πολιτικό το οποίο πρόσκειται στο κόμμα των Πρασίνων της Γερμανίας. Ανάλογα ιδρύματα έχουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα που αντιπροσωπεύονται στην Γερμανική Βουλή, τα οποία βρίσκονται και στην Ελλάδα. Επιστρέψτε μου να πω δύο λόγια για το Ίδρυμά μας και για τις δραστηριότητές του. Το Ίδρυμα έχει τα κεντρικά του γραφεία είναι στο Βερολίνο, και έχει γραφεία σε 32 χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου σε 4 Ηπείρου, εκτός από την Οκεανία. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούμαστε από το 2012, είμαστε δηλαδή στον 7ο χρόνο, και έχουμε έδρα στη Θεσσαλονίκη και όσοι αναρωτηθούν, έχουμε μόνο έδρα στη Θεσσαλονίκη και δεν έχουμε στην Αθήνα, ενώ τα υπόλοιπα πολιτικά ιδρύματα έχουν την έδρα τους στην Αθήνα. Εμείς πρωτοτυπήσαμε. Επιλογή συνειδητή. Ως προς τις δραστηριότητές μας, κυρίως εστιάζουμε σε δύο βασικούς άξονες, η δημοκρατία και η οικολογία. Στον πρώτο άξονα της οικολογίας, το μέλημά μας είναι οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ως πράσινο ίδρυμα φυσικά, μέσα από τον κοινωνικό και οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. Εδώ συγκεκριμένα δίνουμε έμφαση σε πολιτικές και στρατηγικές για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Για παράδειγμα, εκδίδουμε μελέτες, οδηγούς που αφορούν το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ή τη δημιουργία ενεργειακών συνεταιρισμών και κοινοτήτων, όπως λέγονται. Και επίσης εστιάζουμε σε θέματα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που θεωρούμε ότι μπορούν και στην Ελλάδα αυτός ο χώρος να εξελιχθεί σε πυλώνες μιας οικονομικής δραστηριότητας με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Φυσικά σε όλα αυτά που κάνουμε συνεργαζόμαστε με πολυπίκυλους φορείς, οργανώσεις, ΜΚΟ, ιδρύματα, πανεπιστήμια, δεν αποκλείουμε κανέναν και έτσι είμαστε πολύ εμπλεγμένοι και πολύ καλά δικτυωμένοι με την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη εννοείται. Ο δεύτερος άξονας που ανέφερα είναι στα θέματα σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σύσης μεταχείρισης, της κοινωνικής ένταξης χωρίς αποκλεισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δημοσιεύσει μια σειρά από μελέτες σε θέματα διακρίσεων, όπως είναι ο ρατσισμός και η διακρίση στην Ελλάδα, όπως είναι ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα και όπως είναι και η τρίτη έκδοση σε αυτή τη σειρά, που είναι οι έμφυλες διακρίσεις στην Ελλάδα. Φυσικά κάνουμε και άλλα πράγματα, και άλλες δραστηριότητες, με προγράμματα σε σχολεία για την ευαισθητοποίηση καθηγητών, μαθητών και μαθητριών και δασκάλων και αυτά σε θέματα σεβασμού της διαφορετικότητας. Υπάρχει και βέβαια και το... και συμβάλαμε πολύ και αποφασιστικά, θα έλεγα, στη δημιουργία ενός δικτύου μη κυβερνητικών οργανώσεων που είναι στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυο Select Respect, το οποίο υπάρχει σήμερα και δραστηριοποιείται και είναι και μάλιστα και συμμέτοχος και εταίρος στη δημοσιοποίηση αυτής της έκθεσης. Αφορμή για την ενασχόλησή μας με την ανάδειξη του ζητήματος των έμφυλων διακρίσεων στην Ελλάδα αποτελεί η αύξηση
των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικονομικής βίας τα τελευταία χρόνια, που αν και δεν αποτυπώνεται ως διάκριση με τη στενή σημασία της λέξης, του όρου, αποτελούν απόρρια ενός βαθιά ριζωμένου πατριαρχικού συστήματος οργάνωσης της ελληνικής κοινωνίας, αρκεί κανείς να κοιτάξει στο επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στο ελληνικό κοινοβούλιο, στους δήμους, στις επιχειρήσεις, στις ανώτερες βαθμίδες εννοείται. Παράλληλα, η σταθερή παρουσία και έκφραση ακροδεξιού πολιτικού λόγου και ρητορίας μίσους με έντονο ρατσιστικό και σεξιστικό περιεχόμενο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αποτελεί μια συνεχή υπενθύμηση ότι για την κατάκτηση της ουσιαστικής ισότητας και ίσης μεταχείρισης δεν αρκεί μόνο η θεσμική προστασία, αλλά απαιτείται και ο συνεχής αγώνας, κυρίως σε επίπεδο αλλαγής κοινωνικών αντιλήψεων. Θα τα συζητήσουμε σήμερα εκτενώς. Το Ίδρυμά μας, έχοντας σαν βασική αρχή και στόχο την επίτευξη της έμφυλης δημοκρατίας, αυτός είναι ο όρος με τον οποίο δουλεύουμε, σε όλα τα επίπεδα, ως αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατικής κουλτούρας, επιδιώκει με αυτή την έκδοση να επαναφέρει το ζήτημα των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας στο δημόσιο διάλογο, αποσκοπώντας τη διερεύνηση πολιτικών και πρακτικών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων στον δρόμο προς μια ουσιαστική ισότητα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες οι οποίοι συνέβαλαν στην μελέτη αυτή, καταρχάς τις δύο συγγραφείς, τη Θωμαή Παπά και την Δέσποινα Νάτση, καθώς και την καθηγήτρια τη Λίνα Παπαδοπούλου, που είχε την επίβλεψη, την επιστημονική επίβλεψη αυτής της μελέτης και η οποία σήμερα θα αναλάβει και το συντονισμό της συζήτησης. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά τους εταίρους και συνδιοργανωτές της σημερινής μας εκδήλωσης, αλλά και του βιωματικού σεμιναρίου που θα ακολουθήσει τις δύο επόμενες ημέρες, που είναι οι φίλοι και οι φίλες από την οργάνωση Συμμαχία για το Φύλο. Δεν θα αναφέρω ονόματα γιατί είναι πολλοί και πολλές. Καθώς και το δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων που προανέφερα, το δίκτυο Select Respect, το οποίο είναι πιο γνωστό στη Θεσσαλονίκη, μια και στο οποίο συμμετέχουν γύρω στις 15 οργανώσεις, οι οποίες συνεργάζονται από κοινού σε δράσεις που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σε θέματα σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της διαφορετικότητας κτλ. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Αθηναίων και το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την ευγενική παραχώρηση των ωραίων αυτών χώρων και να τελειώσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς και όλες εσάς που είστε σήμερα μαζί μας και να σας ευχηθώ μια ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Βαγγέλης. Καταρχήν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ. Και γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι απλό. Ο καθένας, καθεμιά μας, το καθένα μας έχει πολλές υποχρεώσεις, έχει ένα σωρό πράγματα που χρειάζεται να παλέψει για τη ζωή του και για τη ζωή της. Οπότε είναι πραγματική η χαρά μας το ότι είμαστε εδώ και το ότι καταφέρνουμε αυτό το μαζί. Γιατί κάποια τέτοια μαζί έχουν μια ιδιαίτερη αξία για κάποιες ομάδες ανθρώπων. Θέλω επίσης εκ μέρους της GIOL να πω ότι είναι τιμή μας που το Heinrich Bell μας εμπιστεύτηκε και αυτή την... Δεν πειράζει. Δεν θα σε πάει στο... Ποιος? Στο αφού ακούγεται. Ακούγεται. Δεν ακούγεται. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Τώρα ακούγομαι. Άνοιξε το. Τώρα. Ναι. Οκ. Okay. Το δεύτερο λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι τιμή μας. Το Heinrich Bell δεν μας εμπιστεύτηκε μόνο σήμερα. Την χρονιά που μας πέρασε, με την βοήθειά του και την ενεργό υποστήριξή του, υλοποιήσαμε δύο προγράμματα εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Αθήνα,
ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη Θεσσαλονίκη, ένα βιωματικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη πριν λίγο καιρό και μια κεντρική εκδήλωση πάλι παρουσίαση αυτής της μελέτης. Περισσότερο όμως από αυτά και από τη χαρά μας και από την τιμή μας που είμαστε εδώ σήμερα μαζί σας και σας γνωρίζουμε και συστηνόμαστε ως ομάδα, θα θέλαμε να σας πούμε ότι αισθανόμαστε και μια ιδιαίτερη ευθύνη, καθώς για τον καθένα, την καθεμιά και το καθένα από εμάς που είμαστε σήμερα εδώ, υπάρχουν πολλές δεκάδες συνάνθρωποι μας και στην κοντινή μας ζωή, γύρω στις οικογένειές μας, στις γειτονιές μας, στην πόλη μας, στη χώρα μας, που για λόγους κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το προνόμιο που σήμερα εμείς έχουμε εδώ, να χαιρόμαστε και να βιώνουμε αυτό το μαζί. Οπότε θα ήθελα να μας καλέσω όλους μας, όλα μας, να έχουμε στο νου μας όση ώρα είμαστε εδώ, ότι δεν είμαστε μόνο για εμάς εδώ, είμαστε και για πολλούς, πολλούς άλλους ανθρώπους. Η μεγάλη μας έγνοια στο να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συνεργασία και να εμπλακούμε σε αυτή τη συνεργασία με τον Heinrich Böll και το Select Respect είναι η αίσθηση και η αντίληψη που έχουμε ότι στην κοινωνία μας, στα σχολεία μας, στις γειτονιές μας, στις οικογένειές μας, στους χώρους δουλειάς μας, υπάρχει μια κρυφή και λανθάνουσα κοινωνική ασθένεια που λέγεται σεξισμός. Και πάρα πολλές φορές η εμπειρία μας λέει ότι αυτό το μικρόβιο, αυτό το κοινωνικό μικρόβιο, αυτή η κοινωνική ασθένεια λειτουργεί και κυλάει μέσα μας με έναν υπόγειο λανθάνων τρόπο. Ο τρόπος που αυτό γίνεται είναι αυτό που εμείς λέμε ο άρρωτος σεξισμός καθημερινότητας και που είναι η μεγάλη μας έγνοια και η μεγάλη μας προσπάθεια σε σχέση με τα σχολιά, με τη δουλειά μας με τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς και τις οικογένειες. Τα πιτσιρίκια στο σχολείο πολλές φορές μας λένε ότι αυτό το project το λένε not so funny jokes ή κάποια αστεία που δεν είναι τόσο αστεία και πραγματικά δεν είναι αστεία. Όμως είναι μια καθημερινότητα που συναντάμε. Τα παιδιά μας στέλνουν και μας δείχνουν αυτές τις φωτογραφίες στα κινητά τους. Είναι η καθημερινότητά τους στο διαδίκτυο, στο Instagram, στο Facebook. Εικόνες και αναπαραστάσεις γεμάτες και στερεότυπα που ουσιαστικά δηλητηριάζουν και περνάνε μέσα υποσυνείδητα μηνύματα για τις έμφυλες σχέσεις, τις έμφυλες ταυτότητες και τις εκφράσεις. Πάρα πολλές φορές ασχολιόμαστε με αστεία σε εισαγωγικά που κυκλοφορούν στη μόδα, πράγματα που συναντάμε σε μεγάλες καμπάνιες και δεν αντιλαμβανόμαστε καλά-καλά ότι αυτό συμβαίνει και μπαίνει μέσα μας. Αστεία πολλές φορές δημοσιογραφικά, αστεία και λυπούμαστε γι' αυτό ακόμη και πολιτικά, με αναφορές σε υπουργούς, για παράδειγμα γυναίκες, με τον όρο γκομενάκι ή με άλλες τέτοιες εκφράσεις. Αστείες διαφημίσεις, ας δούμε μια διαφήμιση, είμαστε μεγάλα παιδιά εδώ, μπορούμε να την δούμε. Τι είναι αυτό? Μπάμιες. Μπάμιες. Ναι. Μπάμιες πάλι. Σήμερα! Καλώς τα! Λοιπόν, Μηθανούλα, τη βλέπεις? Συνεπιστρέφω όπως την πήρα. Απείραχτη, αφόρετη και στη συσκευασία της. Μου έχει κοστίσει 650 καφέδες, 152 γεύματα, ένα δώρο γενεθλίου και δύο γιορτής. Μαράκι, τι μου λες, εκείνη τη σπουδαία ταινία ο έρωτας της Ζουαζιλάνδη μαζί την είδαμε. Και 39 σινεμά. Πάμε. Όπως τις κάνει, Μανούλα μου. Τώρα θα σου μπουν ιδέες με τη νέα υπηρεσία επιστροφής χρημάτων από το. Την έχετε δει αυτή τη διαφήμιση? Μπορείτε να συνδέσετε ποιο είναι το νόημά της, ποιο είναι το βασικό μήνυμα. Μιλάει για μια επιστροφή. Παίρνουμε κάτι, δεν μας κάνει και το επιστρέφουμε. Τι μπορεί να είναι αυτό? Μπορεί να είναι ένα κινητό, μπορεί να είναι ένα τάμπλετ, μπορεί να είναι ένα μηχάνημα, μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος. Στην κουλτούρα του διαφημιστικού κόσμου ή στην κουλτούρα της κατανάλωσης και του εμπορίου μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ένα αντικείμενο για επιστροφή. Αλλά υπάρχουν και άλλες εκπομπές, ας πούμε, αστείες σε εισαγωγικά. Some people call me the space cowboy. Yeah. Ο άντρας είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη φύση. Χωρίς αυτόν η γυναίκα είναι ένα τίποτα. Σημασία έχει η ψυχική του καλλιέργεια, η ανθρωπιά του. Λευτέρη,
όσες φορές και να με έχεις δει, θα το πω σε όλη την Ελλάδα ότι σ' αγαπώ. Εκπομπή σε ζώνη υψηλής ακροαματικότητας. Απλόχερα προσφερθήσα στις οικογένειες και στους γονείς και στα παιδιά για να τη βλέπουν. Οπότε ας αναρωτηθούμε, όπως αναρωτιόμαστε κάθε μέρα με τους συνεργάτες και τις συνεργάτηδες μας, τι κρύβουν από κάτω αυτά τα αστεία, πού μπορούν να φτάσουν ή μέχρι πού μπορούν να οδηγήσουν. Θα αναρωτηθούμε αν υπάρχουν αστεία που σκοτώνουν γυναίκες, ενδυνάμει θηλυκότητες, μη στερεοτυπικές αρενοπότητες. Η απάντησή μας είναι ναι. Στον κόσμο που ζούμε και έτσι όπως αναπαράγεται ο σεξισμός και η έμφυλη βία στον καθημερινό μας λόγο, στην καθημερινή μας πρακτική, ουσιαστικά οικοδομεί ένα περιβάλλον έμφυλης βίας. Ξεκινώντας από πάρα πολύ χαμηλά, με αυτά τα απλά και αθώα φαινομενικά αστεία, στη γειτονιά, στο γυμναστήριο, στη δουλειά, στην οδήγηση, στο δρόμο, που πολλές φορές τα προσπερνάμε και δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, άκαμπτα, έμφυλα στερεότυπα, παρενοχλήσεις, απειλές, όλες οι μορφές κακοποίησης, όπως είναι η λεκτική, η οικονομική, η σεξουαλική, η φυσική, ο βιασμός και στο τέλος, στην κορυφή της πυραμίδας, ο φόνος. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που ζούμε, που είναι στην πραγματικότητά μας και πολλές φορές χρειάζεται να μην το ξεχνάμε και να μην το λησμονούμε. Τώρα, οι δύο κουβέντες που εμείς θα θέλαμε να προσφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση σήμερα και στον προβληματισμό όλων όσων είμαστε εδώ, είναι γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Σήμερα το πρωί στη συνέντευξη τύπου ρωτήσαμε τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί, τι βλέπετε στην εικόνα αυτή. Θα θέλατε να μας πείτε. Ναι. Κόκκι καφέ. Okay. Τους βλέπετε, όλα βλέπετε τους κόκκους καφέ. Μπορείτε να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά, σας παρακαλούμε. Ναι. Σε κάθε κόκκο διακρίνω ένα τομή οριζόντια. Οκ, έχει οριζόντια στο μέσο, έχει και κάθετε στο μέσο. Έχει μήπως έναν άνθρωπο. Ναι. Ναι. Πολύ σωστά. Μπορείτε να μας πείτε πού περίπου είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι κάπου κάτω. Κάτω. Δεξιά. Όπως είναι η εικόνα, κάπου προς τα κάτω είναι. Τον βλέπετε έναν άντρα κρυμμένο μέσα στους κόκκους καφέ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την αντίληψή μας με τον σεξισμό. Είναι τόσο διάχυτος, είναι τόσο καθημερινός, είναι μέσα στη ζωή μας, σαν να κυλάει μέσα στη σκέψη μας, που μας περνάει απαρατήρητος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Από τη δική μας εμπειρία και από τη δική μας εκτίμηση με τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή, αυτό που κυρίως μας ανησυχεί και το βλέπουμε να εντείνεται στις μέρες μας, είναι αυτή η διαδικασία αστειοποίησης και εξοικείωσης με αυτό το φαινόμενο. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και στις επιστήμες του ανθρώπου και στην ψυχολογία και στην εκπαίδευση, ότι αυτή η διαδικασία της εξοικείωσης πολύ γρήγορα οδηγεί στην απευαισθητοποίηση, ακολουθεί η κανονικοποίηση και στο τέλος αυτό το πράγμα νομιμοποιείται. Νομιμοποιείται στη συνείδησή μας, νομιμοποιείται στην κοινωνική μας αντίληψη, στην κοινωνική μας πραγματικότητα. Έτσι, για παράδειγμα, σε ένα σχολείο που βρεθήκαμε, το να κάνουν πλάκα τα αγόρια και να κλείνουν την πόρτα στα κορίτσια όταν χρειάζεται να φύγουν γιατί έχουν περίοδο και να τους ρωτάνε αν τρέχει τίποτα ή αν τρέχει κάτι. Αυτό σε ένα σχολείο που βρεθήκαμε ήταν μια πραγματικότητα, ήταν ένα αστείο της καθημερινότητάς του. Δεν δίναν και πάρα πολύ σημασία. Είχε φτάσει να γίνει ένα νόμιμο, ένα αναμενόμενο αστείο στην σχολική πραγματικότητα. Ας αναρωτηθούμε τώρα, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα από μια διαδικασία κανονικοποίησης και νομιμοποίησης των έμφυλων διακρίσεων, των σεξιστικών αστείων. Κάποιοι φίλοι μας από την Αμερική μας έστειλαν αυτή την πυραμίδα και ουσιαστικά μας είπαν ότι πάρα πολύ εύκολα μετά από την νομιμοποίηση επέρχεται η αδιαφορία. Μπορούμε να περνάμε και να κοιτάμε δίπλα έναν άνθρωπο να κακοποιείται λεκτικά
και εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα από ένα κοινωνικό πείραμα στο μετρό, όταν βρέθηκε ένα ζευγάρι, ένα straight ζευγάρι, ένας άντρας, μια γυναίκα, και κάποιος, ένας από εκεί, της επιτέθηκε να της πάρει την τσάντα. Τότε κάποιοι από τους ανθρώπους αντέδρασαν. Σε αντίστοιχο συμβάν, στην ίδια συνθήκη, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, όταν ο άντρας άρπαξε τη γυναίκα από το πρόσωπο και άρχισε να την κακοποιεί λεκτικά και σωματικά, δεν αντέδρασε κανένας. Αυτό το φαινόμενο, ειδικά στην εφηβεία, βλέπουμε πολύ γρήγορα να κλιμακώνεται και να γίνεται μιμητισμός, καλυμμένος ρατσισμός, απροκάλυπτες διακρίσεις, ρητορική μίσους και πρόσκληση σε βία, βία, δολοφονίες, και γιατί όχι, αν στοχοποιηθούν ομάδες πληθυσμών, πόσο μπορούμε να φτάσουμε εύκολα σε γενοκτονίες ή αυτό που έχουμε ζήσει ξανά στον ανθρώπινο πολιτισμό, σε ολοκαυτώματα. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, και κλείνουμε με αυτό. Η άποψή μας και η θέση μας είναι να κάνουμε συμμαχίες. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα εδώ. Να κάνουμε συμμαχίες διαθεματικές. Και το Μπέλ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, ασχολούμενο με τον αντισημιτισμό, με τον ρατσισμό, με τα προβλήματα του περιβάλλοντος, με τις έμφυλες διακρίσεις, δίνει ένα ζωντανό παράδειγμα ενός οργανισμού και ενός φορέα που αντιλαμβάνεται τη διαθεματικότητα του προβλήματος. Να κάνουμε συμμαχίες συμπεριληπτικές και να κάνουμε και συμμαχίες αγωνιστικές. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που ένας άλλος κόσμος μπορεί και θα είναι εφικτός, με πραγματική ελευθερία από προκαταλήψεις, από μύθους, παραδόσεις, με εναλλακτικές οπτικές, γιατί τι μπορεί να είναι η θηλυκότητα, τι μπορεί να είναι η αρενοπότητα, ποιες μπορεί να είναι οι ταυτότητες για τις οποίες μιλάμε και ζούμε στην πραγματικότητά μας. Ο κάθε άνθρωπος θα είναι ελεύθερος, να είναι ο εαυτός του και ο εαυτός της, και μόνο έτσι θα μπορούμε να αγκαλιάζουμε το άλλο, το διαφορετικό, σε έναν κόσμο να μπορεί να μας χωράει όλα. Άρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλωσορίζουμε τις δύο συνεργάτηδες και την καθηγήτριά τους, την Λίνα, τη Θόμη και τη Δέσποινα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε να βρεθούμε και να συναντηθούμε με τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε τον Μπέλ για την έμπνευσή του αυτή. Θα τα πούμε σε λίγο και στην κουβέντα μας μετά την παρουσίαση της μελέτης. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, κύριε Κοσμάτο, για την παρουσίαση. Πραγματικά είναι όλα αυτά τα κρυμμένα που δεν βλέπουμε, αλλά που είναι εκεί και που τα θεωρούμε κανονικά, ενώ δεν είναι καθόλου κανονικά, τουλάχιστον αν θέλουμε ως κανονικότητα να ονομάσουμε τον ίσο σεβασμό και τα ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως από όλα τα ειδικότερα αυτά χαρακτηριστικά. Θα μπούμε λίγο τώρα στο κομμάτι της παρουσίασης της έρευνας, την οποία διεξήγαγαν οι δύο ερευνήτριες, η Θόμη Παπά και η Δέσποινα Νάτση. Θα παρουσιάσουν σύντομα τα πορίσματα της έρευνας και μετά, όπως έχετε δει και στο πρόγραμμα, θα ακολουθήσουν οι παρεμβάσεις τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Πριν ξεκινήσουμε την έρευνά μας, τη μελέτη μας και την παρουσίασή μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Όλγα Δρόσου, διευθύντρια του Ιδρύματος, όπως επίσης και όλα τα μέλη του Ιδρύματος που βοήθησαν στο να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Θα ευχαριστήσουμε φυσικά και την κυρία Ελίνα Ποδοπούλου, επιστημονική επιβλέπουσα της μελέτης, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ και με τις επιστημονικές της παρατηρήσεις, αλλά και με το γόνιμο διάλογο που αναπτύξαμε, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα πιο άρτιο αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η νομοθετική αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων, δηλαδή η ανάλυση των πρόσφατων νομοθετημάτων που ισχύουν στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση τους. Στη σημερινή μας σύγκριση, ουσιαστικά θα επιχειρηθεί να γίνει μια κωδικοποίηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου και μια σύντομη αποτίμησή του. Η μελέτη μας διαρθρώθηκε ως εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο προσπαθήσαμε να δώσουμε την έννοια του φύλου, αλλά και την έννοια της διάκρισης.
έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τη σύνθετη έννοια έμφυλη διάκριση και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά το νομοθετικό πλαίσιο τόσο για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών, όσο και για την ίση μεταχείριση όλων ανεξαρτήτως ερωτικών προτιμήσεων και ταυτότητας φύλου. Τέλος, ζητήσαμε την αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου από φορείς και οργανώσεις, στους οποίους στάλθηκε ερωτηματολόγιο που σχεδιάσαμε για αυτόν τον σκοπό και ανταποκρίθηκαν με μεγάλη μας χαρά. Δηλαδή, λάβαμε τα αποτελέσματα και αυτής της έρευνας και είναι σήμερα εδώ εκπρόσωποι για να μας πούν από κοντά τις σκέψεις τους και τις απόψεις τους του ζητήματος. Ακούγομαι. Καλησπέρα και από μένα. Προχωράμε μέσα στην ανάλυση του πρώτου κεφαλαίου της μελέτης μας, το οποίο αφορά την οριοθέτηση της έννοιας της έμφυλης διάκρισης. Και ξεκινώ αμέσως με την έννοια του φύλου. Στη μελέτη μας το φύλο νοείται ως φάσμα. Ξεπερνά δηλαδή το δίπολο άνδρας και γυναίκα. Δεν ακούγομαι. Λοιπόν, έλεγα ότι το φύλο στη μελέτη μας νοείται ως φάσμα. Υπό αυτή την έννοια ξεπερνά το δίπολο άνδρας και γυναίκα και περιλαμβάνει την έκφραση φύλου, την ταυτότητα φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και το βιολογικό φύλο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή το αντιμετωπίσαμε ως φάσμα, περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων μαζί με τα δικαιώματα των γυναικών. Γιατί υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι όταν μιλούμε για έμφυλες διακρίσεις, αφορά μόνο τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και επιπλέον υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ σεξισμού και ομοφοβίας. Προχωρώ στη συνέχεια στην ανάλυση της έννοιας της διάκρισης, που είναι το δεύτερο συνθετικό της έμφυλης διάκρισης. Χρησιμοποιήσαμε τον νόμο 4443 του 2016 για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω μεταξύ άλλων λόγων, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Σύμφωνα, τώρα θα σας δώσω μερικά παραδείγματα έμφυλων διακρίσεων, δεν θέλω να σας κουράσω με ορισμούς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έμφυλης διάκρισης είναι ότι δεν γίνεται η πρόσληψη μιας γυναίκας επειδή είναι έγκυος, αλλά ενός άντρα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα άμεσης διάκρισης με βάση το φύλο. Επόμενο παράδειγμα έμφυλης διάκρισης είναι η θέσπιση ενιαίου κατώτατου ύψους 1,70 μέτρα και για τα δύο φύλλα σε βάρος γυναικών υποψηφίων για την εισαγωγή στις σχολές της ελληνικής αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή έχουμε πάλι διάκριση, αλλά έμεση διάκριση, διότι το στοιχείο του ύψους είναι συγκεκριμένο ταυτοτικό χαρακτηριστικό. Δεν είναι όπως η εγκυμοσύνη που είναι εμφανές στοιχείο του φύλου. Ένα άλλο παράδειγμα έμφυλης διάκρισης είναι η μη αναγνώριση δικαιωμάτων στα ομόφυλα ζευγάρια. Οι περισσότεροι και οι περισσότερες υποστηρίζουν ότι αυτό αποτελεί διάκριση με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό. Εμείς υποστηρίζουμε ότι αποτελεί άμεση διάκριση με βάση το φύλο, διότι το φύλο είναι το εμφανές στοιχείο σε ένα ομόφυλο ζευγάρι. Και ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί έμεση διάκριση, διότι είναι συγκεκαλυμμένο ταυτοτικό χαρακτηριστικό. Όταν βλέπουμε δύο ανθρώπους, δεν γνωρίζουμε τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Και έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο, που είναι το κυρίως μέρος της μελέτης μας, αφορά την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για τα δικαιώματα των γυναικών, όπως σας προλόγησα. Δεν αναφερόμαστε στους νόμους τους παλαιότερους, γιατί υπάρχει πλούσιο νομοθετικό υλικό ούτως ή άλλως, αλλά στους πιο πρόσφατους και θα ξεκινήσουμε με τον νόμο 4531 του 2018, που είναι για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Ήδη και στην προηγούμενη παρουσίαση αναφέρθηκαν περιστατικά βίας κατά των γυναικών. Η Ελλάδα εναρμόνισε το ιστορικό της δίκαιο με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, με τον νόμο αυτό. Θα λέγαμε ότι η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης είναι το πιο ολοκληρωμένο νομικό κείμενο για τη βία σε βάρος των γυναικών. Οριοθετείται αφενός ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αναφέρεται κηρυτά ως μορφή έμφυλης διάκρισης, ως μορφή δηλαδή διάκρισης σε βάρος των γυναικών. Περιλαμβάνει όλες τις πράξεις της βίας βασισμένες στο φύλο, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ή ενδέχεται ακόμη να έχουν ως αποτέλεσμα τη φυσική, τη σεξουαλική, την οικονομική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες. Η Ελλάδα, όπως σας προανέφερα, προσάρμοσε το εθνικό της δίκαιο με τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης με το νόμο 4531 του 2018 και τώρα θα δούμε κάποιες από τις σημαντικότερες ίσως τροποποιήσεις σε διάφορα νομοθετήματα, όπως είναι στον ποινικό κώδικα και στο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία.
Ξεκινώντας από τον ποινικό κώδικα, θα λέγαμε ότι σημαντική μεταρρύθμιση είναι για πρώτη φορά η ποινικοποίηση της παρότρινης της γυναίκας να υποβληθεί σε ακροτηριασμό των γεννητικών της οργάνων. Παρότι η Ελλάδα απέχει από τέτοιες πρακτικές, δεν είναι δηλαδή ούτε στον πολιτισμό μας, ούτε σε κάτι παρόμοιο, υπάρχει έντονη προσφυγική ροή τα τελευταία χρόνια και μεταναστευτική επίσης, οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στο εθνικό μας δίκαιο. Επίσης, για πρώτη φορά ποινικοποιήθηκε η παρενοχλητική παρακολούθηση, το λεγόμενο stalking. Και αυτή είναι πολύ σημαντική ρύθμιση, διότι με τα σύγχρονα μέσα, το Instagram, το Facebook και όλα αυτά, έχουν παρατηρηθεί ακόμα πιο αυξημένα περιστατικά τέτοιου είδους παρενοχλητικής παρακολούθησης. Επίσης, εισήχθη στην ομοτυπική μορφή του εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων και ο σκοπός της τέλεσης εξαναγκαστικού γάμου. Και προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο αυτό, συναφίστηκαν και η κατάργηση παραγράφου 3 του άρθρου 339 του ποινικού κώδικα, που αφορούσε την αποπλάνηση παιδιών. Αναφέρομαι στον προηγούμενο ποινικό κώδικα, πλέον δεν υπάρχει αυτό το άρθρο, τουλάχιστον με αυτή τη μορφή, σύμφωνα με την οποία δεν ασκούνταν ποινική δίωξη στον ενήλικο δράστη, αν τελούνταν γάμος με το ανήλικο παιδί. Ήταν πάρα πολύ αναχρονιστική αυτή η διάταξη και θεωρούμε ότι και άργησε να καταργηθεί. Άλλες τροποποιήσεις είχαμε στον νόμο για την ενδοικογενειακή βία. Μία από τις σημαντικότερες, θα λέγαμε, είναι ότι διευρύνθηκε ο ορισμός της οικογένειας. Τι πάει να πει αυτό? Πλέον συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό της και τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, δηλαδή και τα ομόφυλα ζευγάρια. Αλλά όχι μόνο αυτό. Συμπεριλαμβάνονται πλέον στον ορισμό της οικογένειας και οι μόνιμοι σύντροφοι χωρίς την υποχρέωση συνίκησης και οι πρώην μόνιμοι σύντροφοι και οι πρώην σύζυγοι και τα μέρη συμφώνου που έχει ήδη ληφθεί. Συνεπώς υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διεύρυνση και προστασία. Επίσης, αυστηροποιήθηκε η ποινική διαμεσολάβηση, που ήταν και πάγιο αίτημα των γυναικείων κινημάτων. Και τέλος, προβλέφθηκε μεγαλύτερος χρόνος αναστολής της παραγραφής εγκλημάτων ενδοικογενειακής βίας όταν έχουμε θύμα ανήλικο παιδί. Δηλαδή, ένα ακόμα έτος μετά την ενηλικίωση για τα πλημελήματα και 3 ακόμα έτη για τα κακουργήματα. Προηγουμένως, είχαμε μόνο την αναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων αυτών μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού, δηλαδή μέχρι τα 18 του. Είχαμε και άλλες τροποποιήσεις, δεν θα ήθελα να σας κουράσω με περισσότερα λόγια. Σε διάφορα νομοθετήματα. Μία από αυτές είναι η τροποποίηση του νόμου περί όπλων, έτσι ώστε να μην χορηγούνται άδειες, για παράδειγμα, σε όσους διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα ενδοικογενειακής βίας. Και τώρα, στα αρνητικά του νομοθετήματος, θα λέγαμε ότι είναι η απουσία μέτρων πρόληψης και προστασίας. Δηλαδή, ενώ στη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης προβλέπεται η εισαγωγή εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία για την εξάλληψη των στερεοτύπων με βάση το φύλο, προβλέπεται η κατάρτιση επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θύματα της βίας, όπως για παράδειγμα γιατροί, ψυχολόγοι, ακόμα και αστυνομικοί που έρχονται απευθείας σε επαφή με τα θύματα, το εφαρμοστικό νομοθετήμα δεν έχει τέτοιου είδους διατάξεις. Ωστόσο, κάποια από τα κενά αυτά ήρθε να καλύψει ο νόμος 4604 του 19 για την ουσιαστική ισότητα. Να σημειώσουμε εδώ ότι όταν κάναμε εμείς την έρευνά μας ήταν ακόμη νομοσχέδιο, πλέον είναι νόμος, οπότε θα σας μιλήσω για τον νόμο. Πρόκειται για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Τι θα πει ουσιαστική ισότητα? Αν θέλετε, βλέπετε την εικονίτσα στα δεξιά. Η ουσιαστική ισότητα προσπαθεί να θεραπεύσει τις ανισότητες του παρελθόντος και να θέσει όλα τα άτομα στο ίδιο σημείο κίνησης. Όπως βλέπετε, όλα τα ανθρωπάκια μπορούν να δουν πάνω από τον φράχτη. Η τυπική ισότητα, από την άλλη, ρυθμίζει με όμοιο ή παρόμοιο τρόπο όλες τις καταστάσεις, ακόμη και αν τα αποτελέσματα που θα υπέρθουν για κάποια άτομα είναι λιγότερο ευνοϊκά. Βλέπετε, στην τυπική ισότητα τα ανθρωπάκια δεν βλέπουν πέρα από το φράχτη. Αυτός ο νόμος, λοιπόν, ρυθμίζει την ουσιαστική ισότητα. Το βασικό θετικό του νόμου είναι ότι εισάγει αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο με αντικείμενο την πρόθεση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Επίσης, αντιμετωπίζει το φύλο ως φάσμα, το οποίο αποτιμάται θετικά, και τέλος ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου σε σημαντικό αριθμό των πυλώνων της ζωής των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η διάσταση του φύλου εισάγεται στις δράσεις της κεντρικής διοίκησης, στους δημόσιους προϋπολογισμούς, στα δημόσια έγγραφα, στην εκπαίδευση, στη δημόσια υγεία. Επίσης, αυξάνεται το ποσοστό υποψηφίων κατά φύλων στις εκλογές κατά 40%.
επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη για την απαγόρευση του σεξισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Και τέλος, δημιουργείται ολοκληρωμένο δίκτυο δομών και υπηρεσιών για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας. Ωστόσο, ο νόμος δεν είναι τέλειος, έχει και αυτός αρνητικά. Ένα βασικό πρόβλημα που εντοπίσαμε είναι ότι υπάρχουν προβλήματα στους ορισμούς, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται για ευχολόγιο, αφού χρησιμοποιείται ο όρος «μπορεί να». Ακόμη και αν δεν είναι κάποιος ή κάποια νομικός, αντιλαμβάνεται ότι όταν σε μια διάταξη νόμου υπάρχει το «μπορεί να», αναρωτιόμαστε, θα εφαρμοστεί, δεν θα εφαρμοστεί. Επιπλέον, αναμένεται έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε πολλές περιπτώσεις, όσο εκκρεμεί έκδοση υπουργικής απόφασης, απλώς δεν εφαρμόζεται η διάταξη. Προτείνονται πολύ σημαντικές αλλαγές στην παιδεία, αλλά δεν καθορίζεται ο τρόπος που θα γίνουν. Και τέλος, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στο σχέδιο νόμου υπήρχε ρητό άρθρο που απαγόρευε το γλωσσικό σεξισμό, καταργούσε το όνομα πατρός και όριζε προθεσμία 6 μηνών για την αντικατάσταση όλων των σχετικών εγγράφων. Αυτό το άρθρο στον νόμο ο οποίος ψηφίστηκε δεν υπάρχει, έχει αντικατασταθεί από μία διάταξη η οποία αναφέρει ότι απαγορεύονται οι έμφυλες διακρίσεις στα διοικητικά έγγραφα. Ακριβώς όπως σας το μεταφέρω. Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για τα δικαιώματα των γυναικών, θα περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά την ίση μεταχείριση όλων ανεξαρτήτως ερωτικών προτιμήσεων και ταυτότητας φύλου. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο νόμο που εξετάσαμε, τον νόμο 4491 του 2017 για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου είναι η διαδικασία αλλαγής των ληξιαρχικών και άλλων εγγράφων των τρανς ατόμων, των ατόμων δηλαδή που βιώνουν το φύλο τους διαφορετικά από αυτό που έχει καταχωρηθεί στα ληξιαρχικά τους έγγραφα κατά τη γέννησή τους. Και είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι η μεταβολή των στοιχείων τους για τα τρανς άτομα είναι σημαντική, γιατί υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, γίνονται συχνά θύματα ρατσιστικών εκδηλώσεων και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους, τα οποία ούτε εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Η αλλαγή των στοιχείων στα ληξιαρχικά έγγραφα γινόταν και από το προγενέστερο καθεστώς. Γινόταν με αίτηση προς την Ειρηνοδικείο, στην οποία ζητούσε το δικαστήριο, από το δικαστήριο να βεβαιώσει ότι υπήρχε μεταβολή στο φύλο του. Αρχικά τα δικαστήρια έκαναν δεκτές τέτοιου είδους αιτήσεις, μόνο εάν το άτομο είχε υποβληθεί στις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ζητούνταν επίσης και γνωματεύσεις από ψυχιάτρους. Πρόσφατα υπήρξε μεταστροφή της νομολογίας μας. Κρίθηκε ότι η υποχρεωτική στήρωση και γενικά οι χειρουργικές και άλλες επεμβάσεις παραβιάζουν το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, δηλαδή του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Όπως καταλαβαίνουμε, και στο προγενέστερο νομικό καθεστώς υπήρχε η δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων του τρανς ατόμου. Τι προσέφερε ο νόμος αυτός? Ο νόμος αυτός προσέφερε το γεγονός ότι πλέον ρητά καταργείται η άτυπη προϋπόθεση των χειρουργικών επεμβάσεων και των ιατρικών πιστοποιητικών, διότι έτσι εμποδίζεται μια πιθανή νομολογιακή οπισθοδρόμηση. Ωστόσο, τα αρνητικά σημεία του νόμου είναι περισσότερα, θα λέγαμε. Προστέθηκαν νέες προϋποθέσεις, όπως είναι της πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας και της αγαμίας. Δεν υπήρξε κάποια καινοτομία σε επίπεδο διαδικασίας, διατηρήθηκε δηλαδή η δικαστική διαδικασία. Και τέλος, διατηρείται και το νομοθετικό κενό σε επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών και ασφαλιστικής κάλυψης αυτών που πράγματι επιθυμούν να προβούν σε επεμβάσεις. Ο επόμενος νόμος που εξετάσαμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι ο νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης. Προφανώς είναι θετικό ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται νομικά η συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών. Επίσης, αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μερών, δεν πρόκειται για μια απλή σύμβαση αστικού δικαίου. Και τέλος, είναι ολοκληρωμένο σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα, ως προς αυτό εξισώνεται πλήρως με τον γάμο. Υπάρχουν διάφορα αρνητικά στον νόμο. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν αναγνωρίστηκαν γονεϊκά δικαιώματα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Το πρώτο αφορά στα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών, τα οποία έχουν γεννηθεί ή τεκνοθετηθεί πριν από τη σύναψη του συμφώνου συμβίωσης και ενώ έχουν δύο γονείς, ανατρέφονται ως παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο βιολογικός γονέας του παιδιού αποβιώσει, νομικά το παιδί θα μείνει χωρίς γονείς, ενώ στην πραγματικότητα θα έχει και δεύτερο πατέρα ή μητέρα. Ταυτόχρονα, εάν ο μη βιολογικός γονέας αποβιώσει, δεν έχει το παιδί δικαίωμα να κληρονομήσει τον άνθρωπο που κατά τα άλλα στην πραγματική του ζωή θεωρεί γονέα.
Το δεύτερο παράδειγμα μας το ανέφεραν η οικογένεια Ουράνιο Τόξο. Βλέπω είναι εδώ μαζί μας η κυρία Μπελιά, θα μας πει μάλλον περισσότερα. Αφορά στη διαδικασία της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στην ελληνική νομοθεσία υπάρχει το εξής παράδοξο. Μία γυναίκα μόνη έχει τη δυνατότητα αυτή. Ένα ζευγάρι γυναικών δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Και μάλιστα η ΜΚΟ μας ανέφερε ότι τα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ενθαρρύνουν τα ζευγάρια λεσβιών να λύσουν το σύμφωνο συμβίωσης, να μείνει μία εκ των δύο έγκυος και μετά να συνάψουν εκ νέου το σύμφωνο συμβίωσης. Πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα? Είτε θεσμοθετείται γάμος ομοφύλων, είτε επεκτείνονται γονεϊκά δικαιώματα στο σύμφωνο συμβίωσης. Προφανώς το ορθότερο είναι να θεσμοθετηθεί και γάμος ομοφύλων και να αναγνωριστούν γονεϊκά δικαιώματα στα ομόφυλα ζευγάρια που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης. Διότι όσο δεν συμβαίνει αυτό, διονύζονται τα στερεότυπα και οι αρνητικές διακρίσεις σε βάρος των ομόφυλων ζευγαριών. Το μοναδικό δικαίωμα γονεϊκότητας που αναγνωρίζεται στα ομόφυλα ζευγάρια είναι αυτό της αναδοχής ανηλίκου. Η αναδοχή είναι κάτι διαφορετικό από την τεκνοθεσία. Στην περίπτωση της αναδοχής, αναλαμβάνουν την πραγματική φροντίδα του προσώπου του παιδιού τρίτα άτομα, αλλά δεν μεταβάλλονται οι σχέσεις μεταξύ του ανηλίκου και της φυσικής του οικογένειας ή του επιτρόπου. Λειτουργεί μόνο συμπληρωματικά και προσωρινά προς τη γονική μέρημνα ή την επιτροπία. Ο σκοπός της αναδοχής αποβλέπει είτε στην επιστροφή του ανηλίκου στη φροντίδα των φυσικών του γονέων, είτε στη σταδιακή διεύρυνση του θεσμού, ώστε οι ανάδοχοι γονείς να τεκνοθετήσουν το παιδί. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το αρνητικό αυτού του νομοθετήματος. Δεν επιτρέπεται στα ομόφυλα ζευγάρια να τεκνοθετήσουν το παιδί. Επομένως, ενδέχεται στο μέλλον γονείς και παιδιά να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς και να μην μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Και το βασικό μας συμπέρασμα εδώ είναι ότι το νομοθετικό σώμα προτίμησε να προστατεύσει τα ισχυρά συντηρητικά τα ανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας, αντί να λάβει υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού και να το προστατεύσει. Ολοκληρώνοντας την μελέτη μας, θέλαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτήν και την αντιμετώπιση των ρατσιστικών εκδηλώσεων μέσω του ποινικού δικαίου και γιατί εντάχθηκε στη μελέτη ο αντιρατσιστικός. Γιατί πολύ απλά με τους πρόσφατους νόμους διευρύθηκαν οι βάσεις των διακρίσεων, που μπορούν να στηρίξουν το αξιόπινο των εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Ειδικότερα προστέθηκαν στις βάσεις των ρατσιστικών διακρίσεων μεταξύ άλλων ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου. Ο νομοθέτης έχει επιλέξει να ποινικοποιήσει δύο συμπεριφορές, τα λέγαμε. Η πρώτη είναι ο δημόσιο εκφερόμενος ρατσιστικός λόγος. Όλοι θυμόμαστε την περίπτωση του Μητροπολίτη, ο οποίος δημοσίευσε άρθρο σε προσωπικό του ιστολόγιο με τίτλο «Αποβράσματα της κοινωνίας σήκωσαν κεφάλι, ας μιλήσουμε έξω από τα δόντια, αυτίστε τους». Αναφέρεται φυσικά στους ομοφυλοφίλους και προτρέπει τους πιστούς του να προβαίνουν σε πράξεις αποδοκιμασία σε βάρος τους. Θα λέγαμε ότι το κύριο πρόβλημα του νόμου αυτού είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να καταφαθούν έτσι ώστε να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα και να καταδικαστεί τελικά κάποιος για δημόσιο εκφερόμενο ρατσιστικό λόγο ή αλλιώς ρητορία μίσους. Πρόσφατα βέβαια είχαμε το θετικό παράδειγμα ότι σε πρώτο βαθμό αν και αθώθηκε ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης, σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε, οπότε σημαίνει ότι έχει και πρακτική εφαρμογή το νομοθέτημα. Άλλο έγκλημα είναι το έγκλημα με τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Ρατσιστικό είναι κάθε έγκλημα που αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί κατά προσώπου εξαιτίας κάποιου χαρακτηριστικού του, χωρίς να απαιτείται πλέον το κίνητρο του μίσους. Και ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, η εξύβριση σε βάρος ενός ομοφυλοφίλου ατόμου. Ο δράστης δεν θα τιμωρηθεί με το πλαίσιο της ποινής της εξύβρισης, όπως θα τιμωρούνταν γενικά οποιοδήποτε άλλο άτομο, αλλά αν αποδειχθεί ότι συνέβη γι' αυτό το χαρακτηριστικό του, επειδή δηλαδή είναι ομοφυλόφιλος, θα τιμωρηθεί με το βαρύτερο έγκλημα του άρθρου 82α του ποινικού κώδικα. Το τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης μας αφιερώθηκε στην αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου από φορείς και οργανώσεις. Μας έχουν τιμήσει εκπρόσωποι των οργανώσεων αυτών με την παρουσία τους σήμερα εδώ. Συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο, τους ζητήσαμε να το συμπληρώσουν, ανταποκρίθηκαν. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Οι φορείς που συμμετείχαν είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, ο Συνήγορος του Πολίτη, το ΜΟΒ, Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων, η Color Youth, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και οι οικογένειες Ουράνιο Τόξο. Δεν θα αναφέρουμε τα συμπεράσματα της ποιοτικής αυτής έρευνας, διότι είναι εδώ εκπρόσωποι να σας τα πουν
μόνοι και μόνος τους. Συμπερασματική αξιολόγηση συνολική. Καταλάβαμε εμείς, ερευνώντας αυτούς τους νόμους, ότι υπήρξε νομοθετικός εξυγχρονισμός στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι περισσότερες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις είναι αποτέλεσμα διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων και όχι εσωτερική πρωτοβουλία. Αναμφίβολα, αναγνωρίζεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του δικαίου, αφού δημιουργείται κοινωνικός διάλογος. Αναφέρω το παράδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για το Σύμφωνο Συμβίωσης, όπου αναρτήθηκαν περί τα 3.500 σχόλια. Ο συνήθις αριθμός που αναρτάται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 100 με 200 σχόλια. Είναι πρωτοφανής ο αριθμός και από αυτά τα σχόλια τα 2.500 αφορούσαν στο πρώτο άρθρο το οποίο επέκτηνε το δικαίωμα σύναψης συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια. Τελική μας παρατήρηση είναι ότι σίγουρα ο νόμος από μόνος του δεν είναι δυνατόν να εξελίψει τα στερεότυπα που βασίζονται στο φύλο, αλλά αποτελεί το ελάχιστο μέτρο που υποχρεούται η πολιτεία να λάβει για τον δρόμο προς την ουσιαστική ισότητα που είναι και ο τελικός στόχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Θα ακολουθήσει το τέλος η συζήτηση, αφού πρώτα ακούσουμε και τις παρεμβάσεις τόσο από κρατικούς φορείς, όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως αυτές που έλαβαν μέρος στην έρευνα. Καταρχάς, θα ήθελα να καλέσω την κυρία Σιόζου, η οποία πρέπει να φύγει και νωρίτερα από τη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να κάνετε μία παρέμβαση πεντάλεπτη. Καλησπέρα και από εμένα. Καταρχήν να σας πω ότι όταν αυτοσυστήνομαι, η Ειρήνη Σιόζου από τη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει κάποιος να με σπουδίσει, γιατί επί 10 χρόνια συστήνομαι ως Ειρήνη Σιόζου από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Έχω κάποιες που θα γνωρίζετε, έχω υπάρξει 10 χρόνια στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Νίκης ως Σύμβουλος Νομικής Στήριξης και έχω αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το αντικείμενο και με αφορμή την ιδιότητά μου αυτή, την παρελθούσα αυτή ιδιότητα, θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στις δύο συγγραφείς, γιατί σε ένα σύντομο και περιεκτικό κείμενο συγκέντρωσαν την νομοθεσία και αρκετά θέματα που έχει η νομοθεσία πάνω σε αυτά τα θέματα. Τώρα, τι να πω, να συμφωνήσω ότι οι έμφυλες διακρίσεις υπάρχουν ακόμη, ότι παρά τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία όσο και αν υπάρχει ισότητα στην νομοθεσία, στο χώρο εργασίας και κυρίως εστιάζουμε στο χώρο εργασίας, στην κοινωνία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική πραγματικότητα βλέπουμε ανισότητες. Να πω ότι έγιναν πολύ σημαντικά νομοθετικά βήματα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία και σε αυτή τη στιγμή να μεταφέρω ότι υπάρχει έγνοια για συνέχιση και φροντίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν απασχολεί. Δεν είναι προτεραιότητα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και εύχομαι σε μεγαλύτερη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, για τη συνέχιση του έργου αυτού. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Θα καλέσω τώρα τρεις παρεμβαίνουσες. Εκ μέρους του δικτύου Select Respect, την κυρία Μαρίνα Γαλανού, η οποία είναι και εκπρόσωπος από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, την κυρία Μαρία Ζαρωτιάδου, η οποία έρχεται αντί της κυρίας Σιρεγγέλα εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας. Της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας. Πολύ ωραία, θα συστηθείτε λίγο κι εσείς, θα μας πείτε ακριβώς. Ελάτε αν θέλετε να καθίσετε εδώ. Εντάξει. Και την κυρία Λυκοβαρδή από το Συνήγορο του Πολίτη, που είναι η κατεξοχήν ίσως αρμόδια και στα ζητήματα των διακρίσεων. Νομίζω ότι δεν έχεις ανοίξει κάτι να σου, δεν ακούγεστε καλά. Ωραία. Καθίστε, κύριε Λυκοβαρδή. Να δώσω το λόγο στην κυρία Λυκοβαρδή και μετά ας το πάρουμε έτσι με την σειρά. Να σας καλησπέρισω όλους.
Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τις δύο συντάκτριες της έρευνας μελέτης. Πρόκειται πράγματι για ένα συνεκτικό κείμενο, το διέτρεξα ηλεκτρονικά, το πήρα και σε έντυπη μορφή, αγαπάω τις έντυπες αναγνώσεις ακόμα, μάλλον παραδοσιακά. Οπότε επιφυλάσσομαι να το δω πολύ πιο προσεκτικά. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να παρατηρήσω ότι θα είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα να γινόταν μία μνήμα στο βασικό νομοθέτημα που αφορά τις διακρίσεις λόγω φύλου και συγκεκριμένα τις διακρίσεις λόγω φύλου, όπως λέει ο ίδιος ο νόμος, μεταξύ ανδρών και γυναικών το 1938-1996. Νομίζω ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε λίγο την προστασία που παρέχεται στο πλαίσιο 1938-1996 και να τη συγκρίνουμε με την παρεχόμενη προστασία στο πλαίσιο των άλλων νόμων. Νομίζω ότι θα μας έδινε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το γεγονός ότι έφυλα στερεότυπα τελικά διακατέχουν και τον ίδιο τον νομοθέτη. Και ο ίδιος ο νομοθέτης διαφοροποιεί και μάλιστα με τον πλέον θεσμικό τρόπο, και αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα. Δεν υποτιμώ καθόλου την αξία των νομοθετημάτων στο να προχωρούν τα πράγματα μπροστά σε επίπεδο νομοθετικό και σε επίπεδο κοινωνικό. Εκτιμώ ωστόσο ότι πολλές φορές ο νομοθέτης δεν παρακολουθεί, δεν αναγνωρίζει ένα κοινωνικό δεδομένο. Δηλαδή, φτάσαμε πολύ πρόσφατα να αναγνωρίσουμε νομικά την ταυτότητα φύλου, όταν ήταν ένα δεδομένο από πάντα. Και να χαιρόμαστε για το γεγονός ότι κάναμε αυτό το βήμα, το οποίο, αν θέλετε, και νομολογιακά τα δικαστήρια είχαν αρχίσει να αναγνωρίζουν. Επαναλαμβάνω, δεν υποτιμώ την αξία του ότι υπάρχει νομικά κάτι που καθιστά ορατό ένα δικαίωμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να διεκδικούμε περισσότερα, γιατί στην κοινωνική πραγματικότητα τα δικαιώματα που πλήττονται είναι πολύ περισσότερα και χρειάζονται πολύ μεγαλύτερο και διαρκή αγώνα από την πλευρά μας. Ο καθένας στο ρόλο που τον αναλογεί. Ο συνήγορος του πολίτη είναι ο φορέας προώθησης της αρχής της μεταχείρισης, είναι ο αρμόδιος φορέας εποπτείας της νομοθεσίας της εθνικής κατά βάση στην ενσωμάτωση νοσιακού δικαίου στην ελληνική ένωμη τάξη. Έχουν προβλήματα η σχετική νομοθεσία, είναι εστιασμένη σε συγκεκριμένα πεδία. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να μιλάς για διακρίσεις και να προστατεύεις μόνο την πρόσβαση στην απασχόληση ή τις συνθήκες εργασίας, για μια ευρία γκάμα διακρίσεων, όπως είναι λόγω εθνικής φυλετικής καταγωγής, θρησκευτικών πεπιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών φύλων, κοινωνικής κατάστασης, οικογενειακής κατάστασης. Η γκάμα είναι ευρύτατη, περιορίζεται ωστόσο μόνο στην απασχόληση. Και αναρωτιέται κανείς να διασφαλίσει κάποιος το δικαίωμα ενός ατόμου με αναπηρία στην απασχόληση. Πώς άραγε θα φτάσει ένα άτομο να εργαστεί, αν δεν έχει προηγηθεί μια σειρά άλλων προϋποθέσεων και παροχής διευκολύνσεων, έτσι ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο ισότιμης απασχόλησης. Πολύ συνοπτικά θέτω κάποιο προβληματισμό. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε περαιτέρω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς οι αλλαγές έρχονται, είναι θετικές, αλλά ο αγώνας για την καταπολέμηση των διακρίσεων είναι ένας αγώνας διαρκής και ένας αγώνας που θα πρέπει να γίνεται και σε νομοθετικό επίπεδο και βεβαίως και στο καθημερινό, πραγματικό, κοινωνικό πεδίο. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λυκοβαρδή. Η κυρία Μαρίνα Γαλανού, όπως προείπα, είναι μέλος και του δικτύου Select Respect ως εκπρόσωπος του Σωματείου Υποστήριξης Διαμφιλικών. Θυμίζω ότι, όπως είπε και η κυρία Δρόσου, το Select Respect είναι ένα δίκτυο οργανώσεων υπέρ της αποδοχής της διαφορετικότητας. Οπότε, κυρία Γαλανού, έχετε το λόγο με τις δύο αυτές ιδιότητες. Παρακαλώ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες και όλους. Σε κάθε άτομο που βρίσκεται εδώ μαζί μας να συζητήσουμε με αφορμή την έκδοση που αφορά την νομοθετική αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων στη χώρα μας από το
Ινστιτούτο Χάινριχ Μπέλ. Θα αναφερθώ σε ζητήματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, δίχως να παραβλέπω ασφαλώς τα γενικότερα ζητήματα έμφυλων διακρίσεων. Όπως γνωρίζουμε, η ταυτότητα φύλου για πρώτη φορά εισήχθη ως έννοια, χωρίς ωστόσο αρχικά να οριστεί, σε νομοθέτημα στη χώρα μας τον Μάρτιο του 2013, σε διάταξη που αφορούσε την επιμέτρηση της ποινής στα εγκλήματα μίσους. Αναφέρομαι στο τότε άρθρο 79 του ποινικού κώδικα. Πιο πριν δεν συναντάμε καμία αναφορά σε κανένα νομοθέτημα. Ακολούθησαν προσθήκες σε μία σειρά ακόμη από νομοθετήματα, όπως στον ονομαζόμενο αντιρατσιστικό νόμο, το Σεπτέμβριο του 2014, στην διερεύνηση αστυνομικών αυθαιρεσιών, όταν αυτές έχουν ρατσιστικό κίνητρο, τον Μάρτιο του 2014. Αυτά έγιναν έως το τέλος του 2014, στη θητεία δηλαδή της προηγούμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Πριν κλείσω αυτό να πω ότι ναι μεν στον αντιρατσιστικό νόμο προστέθηκαν ως κατηγορίες ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου, ωστόσο αυτή η νομοθεσία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, καθώς δεν ποινικοποιεί την ρητορική μίσους, παρά μόνο στην περίπτωση που αυτή συνδέεται σε προτροπή σε πράξεις. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει μεγάλη αδυναμία να εφαρμοστεί στην πράξη και πολλές υποθέσεις ρατσιστικής έχουν τεθεί στο αρχείο. Αυτή η κυβέρνηση άφησε μια μεγάλη εκκρεμότητα που το ελληνικό κράτος είχε υποχρέωση να νομοθετήσει μετά την απόφαση του ΕΔΑ το 2013, υπόθεση Βαλιανάτος και άλλη κατά Ελλάδας. Αναφέρομαι στην επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης για τα LGBTQI πρόσωπα. Αυτό ήρθε να νομοθετήσει η επόμενη κυβέρνηση στο τέλος του 2015, που στην ουσία αυτό που κάνει είναι ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της απόφασης του ΕΔΑ. Αντιμετώπισε όμως την άνηση μεταχείριση των LGBTQI ζευγαριών έναντι των ετεροφιλόφιλων. Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι. Αυτό μας το υπενθυμίζουν τα παιδιά που ζουν σε LGBTQI οικογένειες που εξακολουθούν να βρίσκονται στον αέρα και τούτο αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών. Μας το υπενθυμίζουν περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί ομόφυλων ζευγαριών που είχαν αποκτήσει με νόμιμο τρόπο παιδιά σε άλλες χώρες και όταν ήρθαν στη χώρα μας, το ληξιαρχείο δημιούργησε προβλήματα στην εγγραφή του παιδιού στο ληξιαρχείο και πολλά ακόμη. Επιτρέψτε μου να πω τώρα λίγο. Να πάω λίγο πιο πίσω, στο 2014, όταν τον Απρίλιο του 2014 το ΣΥΔ ξεκίνησε καμπάνια για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Η καμπάνια συνοδεύτηκε με συνεντεύξεις τύπου, έκδοση ενημερωτικού υλικού, με την έκδοση του βιβλίου «Ταυτότητα και έκφραση φύλου, ορισμοί, στερεότυπα, διακρίσεις και μύθοι» με συγγραφέα εμένα. Και μία μικρή παρένθεση εδώ, ότι αισθάνομαι πολύ περήφανη που πριν 4 μήνες έμαθα ότι το εγχειρίδιο αυτό υιοθετήθηκε ως βέλτιστο από την Ελληνική Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμη πολλές ενημερωτικές δράσεις δρόμου, επαφές με κόμματα, ευρωβουλευτές, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, από το οποίο είχαμε την απόλυτη στήριξη. Γενικότερα ξεδιπλώσαμε το ζήτημα με όλους τους δυνατούς τρόπους. Πλην όλων των δράσεων που ανέφερα στο πλαίσιο της καμπάνιάς μας. Προσέφηκε σε εμάς τρανς άντρας που αντιμετώπιζε πλήθος διακρίσεων που η βάση τους ήταν το γεγονός ότι δεν μπορούσε να μεταβάλει τα έγγραφά του και αποφασίσαμε, αφού πρώτα συζητήσαμε τον δικηγόρο τον Βασίλη τον Σωτηρόπουλο, να κατατεθεί το αίτημα από το τρανς άντρα. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις στα γεννητικά όργανα δεν μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση για την αναγνώριση του φύλου ενός προσώπου και ότι αυτή η μέχρι τότε ερμηνεία του νόμου που δεν έλεγε ρητά για χειρουργικές επεμβάσεις, η αναφορά ήταν αόριστη σε εισαγωγικά αλλαγή φύλου. Όχι μόνο ήταν υπερβολική, αλλά παραβίαζε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Αυτή ήταν η πρώτη, αλλά βεβαίως ιστορική νίκη. Στην ουσία, ο νόμος 4491 του 2017
ενσωματώνει αυτές τις νομολογίες, καταγράφει ρητά ότι για τη μεταβολή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων δεν απαιτούνται οποιασδήποτε ιατρικές παρεμβάσεις ή γνωματεύσεις. Ένα μόνο στοιχείο βλέπουμε επιπλέον των νομολογιών, ότι συμπεριλαμβάνονται και οι ψυχιατρικές γνωματεύσεις που και αυτές δεν προαπαιτούνται. Να σημειώσουμε ότι αυτό μάλιστα ήταν το βασικό σημείο που έφυγε η αντιπολίτευση, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, η προϋπόθεση της ψυχιατρικής γνωμάτευσης. Συνεπώς, ο νόμος 4491 του 2017 δεν κάνει κάτι παραπάνω από το να ενσωματώνει την ομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, με το επιπλέον ότι ρητά βγάζει από το κάδρο τις ψυχιατρικές γνωματεύσεις που για αυτές δεν είχε υπάρξει ακόμη νομολογία. Αυτό ασφαλώς βεβαίως και είναι σημαντικό. Εάν θελήσουμε να αποτιμήσουμε τον νόμο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, θα πρέπει οπωσδήποτε να πούμε, και εν συντομία τα λέω, και αναφέρομαι μόνο στα πιο σημαντικά σημεία. Πρώτον, το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι δεν μετέβαλε την δικαστική διαδικασία. Μία χρονοβόρα διαδικασία. Κρατάει πολύ περισσότερο από ένα χρόνο. Δεν είναι με βάση τον αυτοπροσδιορισμό. Το άτομο ετεροπροσδιορίζεται από τον δικαστή, αφού είναι απόφαση δικαστική και κυρίως κοστίζει πολύ και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί ταξικές διακρίσεις ανάμεσα στην κοινότητά μας, ανάμεσα στα τρανς άτομα που έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν και σε αυτά που δεν την έχουν. Και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα τρανς άτομα βιώνουν αποκλεισμό από τον χώρο της εργασίας και η πλειοψηφία ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Συνεπώς, ένα κομμάτι της κοινότητάς μας παραμένει εκτός πλαισίου και συνεχίζει να ζει στις διακρίσεις. Επομένως, το επιχείρημα που λέει ότι αυτή ήταν η σωστή διαδικασία διότι αυτή ακολουθείται από όλους τους ανθρώπους που θέλουν για κάποιο λόγο να μεταβάλουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, είναι λανθασμένο, διότι οι τρανς δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία με όλους τους συνανθρώπους μας και ο νόμος αυτός θα έπρεπε να έρει αυτή εκ των πραγμάτων ανισότητα. Και να συμπληρώσω ότι αν υπήρχε ανάγκη να γίνει νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αυτός ήταν κυρίως, να αλλάξει δηλαδή η διαδικασία και να γίνει εξωδικαστική, όπως άλλωστε γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερον, το επιπλέον πρόβλημα είναι ο περιορισμός στα έγγραμμα τρανς πρόσωπα που δεν μπορούν να μεταβάλουν τα έγγραφά τους. Σημειώνω εδώ ότι το ζήτημα είχε θίξει και η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, ενώ υπάρχει πλέον και νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρει σε περίπτωση έγγραμμου τρανς προσώπου ότι ναι, μεν το κάθε κράτος μπορεί να επιλέγει την νομοθεσία του ως προς τον γάμο, όμως δεν μπορούν να δημιουργούνται λόγω των όποιων νομοθεσιών αθέμητες διακρίσεις που παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία απαγόρευσης των διακρίσεων με βάση το φύλο. Τρίτον, ακόμη ένα θέμα είναι το γεγονός ότι δεν μεταβάλλονται τα έγγραφα τυχόν τέκνων ως προς την καταγραφή του φύλου των γονέων τους. Έτσι παραβιάζεται η ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή, παραβιάζονται τα δικαιώματα του παιδιού. Και το πλέον οξύμορο είναι ότι παραβιάζεται το άρθρο του ιδίου του νόμου που αναφέρεται στη μυστικότητα της διαδικασίας που έτσι καταστρατηγείται σε αυτή την περίπτωση. Τέταρτον, επίσης περιορισμοί στα ανήλικα τρανς πρόσωπα δημιουργούν προβλήματα. Και αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που μέχρι τώρα δεν έχει στην ουσία δουλέψει στην πράξη καθόλου αυτό το άρθρο. Πρόσφατα μου ήρθε σε γνώση μου ότι υπήρξε μόνο μία περίπτωση που έφτασε στην Διεπιστημονική Επιτροπή και ακόμη δεν έχει καταλήξει. Δεν το συζητώ να φτάσει στην δικαστική αίθουσα. Ενδεχομένως, ώσπου να προχωρήσει το πρόσωπο αυτό θα έχει φτάσει στα 17. Η χώρα μας θα έπρεπε να ακολουθήσει τον δρόμο άλλων 8 ευρωπαϊκών χωρών που δεν έχουν τέτοιου είδους περιορισμούς. Μάλτα, Γερμανία, Αυστρία, Λευκορωσία, Κροατία, Μολδαβία, Ελβετία και η Νορβηγία που το έχει στα 6 έτη. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτές οι χώρες δεν σέβονται τα παιδιά και τα δικαιώματά τους. Και βεβαίως το ερώτημα είναι ρητορικό. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, υπάρχουν και άλλα προβλήματα στο νόμο 4491 του 2017 που σήμερα έχουμε και επέτειο 2 χρόνια από τότε που ψηφίστηκε, 10 του Οκτώβρη. Επιτρέψτε μου πριν κλείσω 2 κουβέντες για την νομοθεσία, την ίση μεταχείριση, την εργασία και την απασχόληση.
το νόμο δηλαδή 44-43 του 16. Εκεί προστέθηκαν η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στο πεδίο της εργασίας, όμως χάθηκε η ευκαιρία να προστεθούν στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών. Υπάρχουν μόνο όταν αυτά γίνονται συναλλακτικά και κυρίως στην παιδεία και στην υγεία. Ακόμη αναμφίβολα σημαντική ήταν η κύρωση με νόμο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στον δρόμο για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι χάθηκε εκεί μία ευκαιρία, γιατί προστέθηκε μία ελαφρά τροποποίηση στο θέμα του ακροτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να γίνει μία μικρή νομοτεχνική βελτίωση, ώστε να υπήρχε ρητή διατύπωση και για λόγους χαρακτηριστικών φύλου. Μιλάμε για τα ίντερσεξ, πρόσωπα. Αφού ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση. Τελειώνω. Για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης με αφορμή αυτή την έκδοση. Είχα αναφέρει και στη σχετική μου ομιλία παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη ένα-δύο σημεία που οι αναφορές δεν ήταν οι βέλτιστες. Ασφαλώς το πρώτο είναι η αναφορά στην ονομαζόμενη δυσφορία φύλου. Το ανέφερα και στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι ότι είχαμε συμφωνήσει επ' αυτού. Το δεύτερο είναι η αναφορά σε εισαγωγικά σεξουαλικές προτιμήσεις. Αρχικά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλοι οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί, πέρα από τις οργανώσεις δικαιωμάτων, αναφέρονται σε sexual orientation, σεξουαλικό προσανατολισμό. Άλλωστε και στις νομοθεσίες μας αναφορά υπάρχει μόνο σε σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο όρος preference, προτίμηση, δεν χρησιμοποιείται πλέον καθόλου, θεωρείται ιδιαίτερα παροχημένος. Πέραν όμως αυτού, οι λέξεις έχουν πάντα σημασία. Η λέξη προτίμηση εν προκειμένου είναι αδόκιμη, καθώς χρησιμοποιείται από όσους το κάνουν με τρόπο ώστε να απομειώσουν την πολιτική σημασία των LGBTQI ζητημάτων, να τα θέσουν ως ζήτημα αρεσκίας. Συχνά, π.χ. ακούμε να λένε κάποιοι: «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις στο κρεβάτι σου», μα το ζήτημα δεν είναι φυσικά το κρεβάτι μας, αλλά τα ζητήματα διακρίσεων που είναι εξόχως πολιτικά. Δεν ζητούμε να υπάρχουν προστασίες για ένα θέμα αρεσκίας, π.χ. για το αν μας αρέσουν τα πορτοκάλια ή τα αχλάδια, αλλά οι νομοθεσίες της χώρας μας είναι, να είναι εναρμονισμένες, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η άνηση μεταχείριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού. Τέλος, μιας και είναι ανάμεσά μας η κυρία Σιρεγγέλα, αλλά πήρε το μάτι μου ότι έφυγε, Γενική Γραμματέα. Δεν ήρθε καθόλου, ήρθε στη θέση της κυρίας Ζαρωτιάδου. Ωραιότατα, καλύτερα. Το λόγο, ωραίοτατα. Γιατί έχετε υπερβεί το χρόνο. Καλύτερα, καλύτερα. Λοιπόν, εγώ όμως θα το κάνω το ερώτημα και να το μεταφέρετε. Φυσικά, έτσι. Γενική Γραμματέα λοιπόν Οικογενειακής Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, η κυρία Ειρήνη Σιόζου, Γενική Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Τελειώνω, αυτό είναι. Πρώτον, συχνά ακούμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετούνται γενικά κατά της γραφειοκρατίας. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε εξοδικαστικές διαδικασίες στην νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου; Γιατί να ταλαιπωρούνται συμπολίτες μας, ενώ όπως σε άλλες χώρες αυτό να μην γίνεται με μία απλή δήλωση στο ληξιαρχείο, ιδιαίτερα πλέον που υπάρχει αυτό το Μητρό Πολιτών; Δεύτερον, για τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικές της και η διάσταση της ταυτότητας φύλου; Τρίτον, προτίθεται η ελληνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που προανέφερα, ώστε να αφαιρεθούν οι αναφορές σε εγχειρίδια και κυρίως σε νομοθεσίες η αναφορά σε εισαγωγικά διαταραχή ταυτότητας φύλου; Θέτω αυτές τις ερωτήσεις, αν και φυσικά θα μπορούσα να θέσω πολλές περισσότερες, και εύχομαι παράλληλα η συζήτηση αυτή να γίνει αφορμή ευρείας συζήτησης πάνω σε αυτά και περισσότερα ακόμη θέματα με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, όσο και τη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Γαλανού, και απευθείως ο λόγος στην κυρία Ζαρωτιάδου. Αν θέλετε, συστηθείτε κιόλας. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώ την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, την Γενική Γραμματεία, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, που πλέον ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας.
Θα λέω και θα ξαναλέω τον τίτλο «Οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων», γιατί υπάρχει μια μικρή παρερμηνία το τελευταίο διάστημα. Έχει προσθεθεί το «Οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων». Δεν είναι μόνο σκέτο ισότητας των φύλων. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ως Γενική Γραμματεία και η κυρία Σιρικέλα προσωπικά. Δυστυχώς δεν μπορούσε να παρευρεθεί λόγω θέματος υγείας. Μελετήσαμε προσεκτικά την έρευνα, η οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη, πολύ στοχευμένη και ξεκαθαρίζει αρκετά θολά, αν θέλετε, σημεία σχετικά με το τι είναι φύλο, πώς ορίζεται το φύλο και πλέον εν έτη 2019 πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε είτε σε θεσμικό, κυβερνητικό, πολιτικό πλαίσιο, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα. Στην εισαγωγή σας, κυρίες μου, αναφέρετε χαρακτηριστικά πως οι διεργασίες και οι διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος έφεραν στο προσκήνιο τα ζητήματα των διαφορετικών πτυχών του φύλου και έθεσαν τις βάσεις για μια πιο βαθιά και ειλικρινή συζήτηση των ζητημάτων που πλέον αποτελούσαν ταμπού. Η μελέτη, λοιπόν, καταφέρει να θέσει τις σωστές ορολογίες, όπως είπα και πριν, και να αποσαφηνίσει τις βασικές έννοιες και τις προσεγγίσεις που αφορούν το φύλο, τις έμφυλες διακρίσεις και να προχωρήσει και σε μια αξιολόγηση και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Και πολύ σωστά με καλύψατε πριν στην παρουσίασή σας. Είχατε παρουσιάσει στην έρευνα το νομοσχέδιο για τον 4604 του 19, ο οποίος είναι πλέον και νόμος του κράτους. Σχετικά λοιπόν με τις έμφυλες διακρίσεις. Εστιάζεται στην ομοθεσία, όπως είπαμε πολύ σωστά, στην ενδοοικογενειακή βία, κυρίως στις γυναίκες. Το τονίζω αυτό γιατί σε σχέση με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που θα αναφερθώ αργότερα, υπάρχει και κάποια αναφορά σχετικά με τη βία κατά των ανδρών. Είναι βέβαια μεμονωμένες οι αναφορές και αναφερόμαστε συνήθως κατά της βίας των γυναικών, επειδή είναι περισσότερα τα περιστατικά και περισσότερο δηλωμένα περιστατικά. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Θέλω να υπερτονίσω εδώ τον στόχο και τον σκοπό για την εξάλληψη όλων των παραπάνω σε σχέση με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο έχει θεσπιστεί από το 2016 και θα δράσει μέχρι και το 2020, αλλά και στο επόμενο που σχεδιάζουμε το 2021-2027, Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ισότητας των Φύλων, για να το τονίσω για τις κυρίες και τους κυρίους που δεν το γνωρίζουν, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε αυτές τις διακρίσεις, οι οποίες εμφανίζονται, είναι αλήθεια, σε πολλαπλά επίπεδα και με αντίστοιχες πολλαπλές επιπτώσεις, δημιουργώντας ταυτόχρονα και προϋποθέσεις ως εμείς Γενική Γραμματεία και ως Σχέδιο Δράσης Εθνικό, να έχουμε την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ανισότητας αυτής σε κάθε επίπεδο και σε κάθε βαθμό. Συνεχίζοντας και βλέποντας και διαβάζοντας την έρευνά σας, είχατε αναφερθεί πολύ σωστά και στην έμφυλη και στην ενδοοικογενειακή βία και πολύ σωστά αναφέρετε ότι δεν είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει παρουσιαστεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, για να μην πω και αιώνες, και φυσικά δεν περιορίζεται στους εμφανείς τρόπους βίας. Είναι ψυχολογική, είναι ηλεκτρική, είναι οικονομική, είναι η σεξουαλική και είναι και πολλές άλλες μορφές βίας, τις οποίες δεν χρειάζεται να αναφερθούμε αυτή τη στιγμή. Το δε εύρος είναι εργασία, οικογένεια, κοινωνία, κοινωνικές επαφές, ακόμα και συγγενικά πρόσωπα. Τόσο η Γενική Γραμματεία μας, όσο και η Ρυθμιστική Αρχή και Ουσία της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, την οποία την έχουμε υπογράψει ως κράτος και ως χώρα, ορίζει ξεκάθαρα τους τρόπους πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης της βίας, της ενδοοικογενειακής αλλά και της έμφυλης. Και ταυτόχρονα, φυσικά, ως Γενική Γραμματεία, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των γυναικών, είτε όταν βρίσκονται στη φάση της εξέλιξής τους και ως εργαζόμενες και ως κοινωνικά στοιχεία, αλλά και μέσα στα πλαίσια της οικογένειας του όπως την ορίζει ο καθένας μας, αλλά και φυσικά όταν πλέον έχουν υποστεί βία, καθιονδήποτε τρόπο, πώς μπορούμε να τη στηρίξουμε και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά να αποτρέψουμε την εξάπλωση των φαινομένων αυτών της βίας. Νομίζω ότι μπορώ να αναφέρω αυτή τη στιγμή τα όργανα μέσα σε πολλά εισαγωγικά που έχουμε στα χέρια μας, όπως είναι η γραμμή SOS, το 15900, που είναι για τις καταγγελίες φαινομένων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, καθώς και τα 42 συμβουλευτικά κέντρα και τους 20 ξενώνες φιλοξενίας, οι οποίες λειτουργούν και ως
αν θέλετε, ψυχοκοινωνικές, αλλά και ως νομικές διαστάσεις της στήριξης αυτής που αναφέρθηκα πριν. Και φυσικά, οργανώνουμε συνεχώς δράσεις, είτε σε ενημερωτικό επίπεδο, είτε και σε επίπεδο ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που αναφέρετε συγκεκριμένα μέσα στην έρευνά σας, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ στοχευμένα, για να μην κουράσω και επαναλάβω. Θα σταθώ στο νόμο 4604 του 19. Υπάρχουν πολλές γενικότητες στο νόμο και εσείς στην έρευνά σας το επισημαίνετε χαρακτηριστικά, αναφέρετε τα διάφορα προβλήματα που εμφανίζει ο νόμος, ακόμα και ως νομοσχέδιο και ως σχέδιο δηλαδή νόμου υπήρχαν πολλά προβλήματα και φυσικά ως την τελική του μορφή αυτή τη στιγμή έχει πολλές γενικότητες και πολλά προβλήματα. Παρά ωστόσο όμως τις γενικότητες αυτές, οφείλουμε να επισημάνουμε το εξής. Υπήρχε ανάγκη να υπάρχει ένας τέτοιος νόμος. Υπήρχε ανάγκη. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η Ελλάδα είναι στην υψηλότερη βαθμίδα θεσμικής κατοχύρωσης σε όλη την Ευρώπη, σε θέματα ενδοοικογενειακής, έμφυλης βίας, καθώς και ανισότητας ή ισότητας, αν θέλετε, των φύλων. Είμαστε καλυμμένοι θεσμικά κατά το 97,5%. Πού χωλαίνει λοιπόν όμως το θέμα μας? Χωλαίνει στην εφαρμογή. Το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, είμαστε καλυμμένοι όπως σας ανέφερα, υπάρχουν οι νόμοι, χωλαίνουμε στην εφαρμογή. Εκεί λοιπόν εστιάζει και η Γενική Γραμματεία, στην εφαρμογή πλέον των νόμων αυτών, καθώς και στην κάλυψη όποιων γενικοτήτων ή όποιων παραλήψεων υπάρχουν πάνω στα ζητήματα αυτά. Η μελέτη σας υποδεικνύει το σωστό. Ποιο είναι αυτό? Ότι σεβόμαστε καταρχάς τον άνθρωπο. Όποια και αν είναι η προτίμησή του, η σεξουαλική, όποια και αν είναι η κατεύθυνσή του, η οικογενειακή. Συγγνώμη, μόλις είπε η κυρία Γαλάνο ότι δεν μιλάμε για προτιμήσεις. Ναι, με συγχωρείτε. Να κάνω ένα rephrasing τότε. Πώς θέλετε να το πω? Όπως το ορίζει ακόμα και η νομοθεσία. Οι νομοθεσίες δηλαδή της χώρας μας. Ζητώ συγγνώμη. Σεξουαλικό προσανατολισμό. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι ό,τι λέει η νομοθεσία το λέει και σωστά. Τέλος πάντων, εκφραστείτε με τον τρόπο που θέλετε, κυρία Ζαρωτιάδου. Μην αισθάνεστε ότι υπάρχει κάποια γλωσσολογική αστυνομία. Δηλαδή, παρακαλώ. Εκφραστείτε. Ούτως ή άλλως συνοψίζω και τελειώνω. Ότι η μελέτη σας λοιπόν υποδεικνύει στο και έμεσα αυτό που και η Γενική Γραμματεία μας και η Ισότητα υποστηρίζει ακράδαντα. Την καταπολέμηση των έμφυλων διακρισιών και την κατάκριση. Με συγχωρείτε. Ναι, και την κατάκριση της ουσιαστικής ισότητας και ίσης μεταχείρισης. Η οποία δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στη θεσμική μας προστασία, αλλά και να είναι φυσικά και αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης. Το τονίζω αυτό γιατί ακούστηκε και το Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και αφού και η αφού ήταν έτσι, τι θα πούμε, άλλο θα πούμε. Όχι, δεν είπε κανείς. Αυτό. Εμείς μιλάμε για την πολιτική αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην παρούσα κυβέρνηση. Λοιπόν, ο αγώνας κατά της ανισότητας λοιπόν οφείλει να είναι πέρα και πάνω από κόμματα, με συγχωρείτε, και σε επίπεδο αλλαγής κοινωνικών στερεοτύπων και αντιλήψεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμφωνούμε. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαρωτιάδου. Θα είστε εδώ για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ναι, φυσικά. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είστε εδώ και θα γίνει στο τέλος η συζήτηση και μπορεί εγώ να τεθούν. Να φύγω, διότι έχω ένα οικογενειακό πρόβλημα. Ωραία. Σεβαστό. Έτσι, θα είναι η κυρία Πέργη εδώ να εκπροσωπήσει το σωματείο. Όχι, ούτε η κυρία Πέργη. Δεν κανένα, όχι. Καλά, δεν πειράζει. Κρίμα. Μπορεί να είμαι όμως. Ορίστε. Ναι. Θα απαντήσουμε εν απουσία της κυρίας Γαλανού. Ωραία. Κυρία Λυκοβαρδί, εσείς καθίστε κάτω και θα σωστό, μπορεί, δηλαδή, μπορεί να τεθούν και ερωτήματα και για εσάς, κυρία Λυκοβαρδί. Ορολογία και αυτή πάμε να δει να την... Κοιτάξτε, τώρα, κυρία Γαλανού... Κυρία Γαλανού, το λέτε καλύτερα, αυτό είναι όμως. Γιατί αυτό είπαμε. Αν ο άλλος νιώθει ότι τον μαλώνει κάποιος. Δεν τον μαλώνει, σας μαλώσατε. Όχι, προς Θεού, δεν είναι θέμα. Όχι, μην το θέτουμε έτσι. Όλοι είναι ήλικες, είμαστε και όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο καθένας έχει... Και επίσης, σας αντιλαμβανόμαστε ότι, αν θέλετε, η προσωπική μου άποψη, κυρία Γαλανού, είναι ότι είναι εξαιρετικά κακοποιητικός ο όρος προσανατολισμός. Σαν ο άνθρωπος να είναι πηξίδα και να πρέπει να δείχνει αναγκαστικά προς βορράν. Και αν δείχνει προς νότο ή ανατολικά, είναι χαλασμένη πηξίδα. Σαν να είμαστε χαλασμένοι άνθρωποι που δεν είμαστε ετεροφιλόφιλοι, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι ένας κακοποιητικός όρος ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Και κακός ο νόμος χρησιμοποιεί. Τι θα πει προσανατολισμός? Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν όποιον
Προσανατολισμό θέλουν. Δεν είμαστε πηξίδες να χαλάμε όταν δεν δείχνουμε προσβοράν. Έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε και διαφορετικές αντιλήψεις, χωρίς αναγκαστικά να είμαστε αντίθετα. Λοιπόν, η δε προτίμηση, η δε... Βεβαίως, πολύ, πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, η δε προτίμηση μπορεί να οφείλεται σε 15.000 διαφορετικούς λόγους. Μπορεί να αναφέρει 15.000 διαφορετικούς λόγους η προτίμηση. Από γενετικά προσδιορισμένους, από νευροδιαβιβαστές, από ψυχολογία, από βιώματα ή και από απλή προτίμηση. Δηλαδή, αν προτιμώ το α κόμμα αντί του β, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποστώ κάποια δίωξη ή κάποια διακριτική μεταχείριση. Λοιπόν, θα καλέσω όμως τώρα την κυρία Στρατηγάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής πολιτικής στο Πάντιο, και τον κύριο Ηλιάδη από την Ελεδά. Μετά οι υπόλοιποι, τρεις γιατί δεν χωράμε εδώ. Κυρία Στρατηγάκη, αν θέλετε λίγο να ανοίξετε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Στα 5 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου, θα σας μιλήσω για τα πολλά θετικά στοιχεία του έργου, του τόμου, δύο διαφωνίες και μία πολιτική παρατήρηση. Καταρχήν, εξαιρετική ιδέα ήταν να εκδοθεί αυτός ο τόμος με την παρουσίαση, ανάλυση και τοπισμό των κενών του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου για τις έμφυλες διακρίσεις από το Ίδρυμα Χένρικ Μπέλ. Η παρουσίαση και η αποτίμηση των νόμων είναι πλήρης, οι κριτικές επισημάνεις ενδιαφέρουσες και δείχνουν και την επιστημονική επάρκεια των δύο συγγραφέων, οι οποίες υπογράφουν μάλιστα και συλλογικά. Το είδαμε και στην παρουσίαση, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Θα συμφωνήσω και τις ευχαριστώ για την αρτιότητα της τεκμηρίωσης πολλών απόψεων. Εγώ επιλέγω μόνο τρία σημεία για να πω πόσο καλά το έχετε τεκμηριώσει. Πρώτα-πρώτα, ο προβληματισμός για τον περιορισμό του νόμου σε σχέση με το διακρίσεων, το περιορισμό του νόμου μόνο στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας και όχι στα άλλα πεδία που καλύπτονται από τους νόμους για τις διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, το είπε και η κυρία Λυκοβαρδία, από το βοηθό συνήγορος του πολίτη, είστε φαντάζομαι, πολύ ωραία. Δηλαδή την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Δεύτερον, ο προβληματισμός για το γάμο έναντι του συμφώνου συμβίωσης και το αίτημα της διεκδίκησης της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων με τους μη ΛΟΑΤΚΙ και απέναντι στο γάμο ως κοινωνικό θεσμό. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι εάν είμαστε υπέρ του γάμου ή όχι, αλλά αν στο γάμο έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες, την ίδια αντιμετώπιση. Ο τρίτος προβληματισμός που αναλύεται και είναι πάρα πολύ σημαντικός είναι αυτό που υπόθηκε και πριν, η δυνατότητα τεχνητής γονιμοποίησης των άγαμων, αλλά όχι των ομογονέων, για την εξακολουθούμενη επίσης διάκριση ανάμεσα σε ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια ως προς την τεχνοθεσία. Είναι πάρα πολλά τα θετικά του πονήματος και νομίζω ότι το καταλάβαμε και από την τρομερή και φοβερή παρουσίαση και ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα διαφωνήσω τώρα με την κριτική για το σχέδιο νόμου για την ουσιαστική ισότητα που τελικά έγινε νόμος, όπως είπατε, ότι οι περισσότερες διατάξεις είναι αόριστες και ότι πρακτικά δεν φαίνεται να προωθεί ουσιωδώς την ουσιαστική ισότητα, όπως ακριβώς λέτε. Μια τέτοια αποτίμηση, κατά τη γνώμη μου, ξεχνάει ότι η ουσιαστική ισότητα δεν μπορεί να προαχθεί μόνο από τον νόμο, όμως οι νόμοι, ακόμα και πιο αόριστοι, όπως κατηγορείται να είναι αυτός ο νόμος, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι καθόλου αόριστος, αλλά εν πάση περιπτώσει εφόσον έτσι το κρίνεται, οι νόμοι λοιπόν είναι απαραίτητοι και προάγουν την αποδοχή της έννοιας και της ανάγκης επίτευξης της ισότητας των φύλων. Άρα για μένα είναι αν θέλετε, θετικό το ότι έχουμε αυτό το νόμο, ο οποίος τελικά έγινε και νόμος μετά το σχέδιο. Θα διαφωνήσω επίσης με την εκτίμηση ότι ο πρόσφατος νόμος για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου είναι άτολμος, όπως λέτε. Μια τέτοια εκτίμηση, κατά τη γνώμη μου, πάλι ξεχνάει τα αντικειμενικά όρια που βάζουν οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στον νομοθέτη, όταν μάλιστα πρόκειται για ένα θέμα που δεν αποτελεί αναγκαστικά, έτσι όπως είναι, διεθνή υποχρέωση της χώρας και να αρμόνισε με ευρωπαϊκές οδηγίες. Ίσως διεθνή υποχρέωση είναι, αλλά όχι οδηγία. Νομολογίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα βασικά. Τώρα, η τελική μου και πολιτική, αν θέλετε, παρατήρηση, η καλύτερα πολιτική απουσία από το βιβλίο,
είναι η εξής. Αναφέρεται πολύ σωστά ότι το κίνημα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και μαζί με το κίνημα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών στοχεύουν κυρίως στην ανατροπή των υπαρχουσών κοινωνικών δομών που έχουν ως αποτέλεσμα την καταπίεση των ανθρώπων. Για τους λόγους αυτούς, η από κοινού εξέτασή τους έχει να προσφέρει γόνιμο ερευνητικό έδαφος για συμπεράσματα που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ζωής και των δύο ομάδων. Με αυτό συμφωνώ απολύτως. Και στα συμπεράσματα, λέτε ότι στην παρούσα μελέτη έγινε μια προσπάθεια σκιαγράφησης του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των έφυλων διακρίσεων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, αναλύθηκε ότι το φύλο δεν είναι μια μονοδιάστατη έννοια ή ακόμα καλύτερα δυσδιάστατη, αλλά ιδιαίτερα ρευστή. Γι' αυτό και έχουν συμπεριληφθεί στο αντικείμενο της παρούσας όχι μόνο οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, αλλά και των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Παρόλο λοιπόν που έχετε διατυπώσει αυτά τα δύο, τα σωστά κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι παρά αυτές τις ρητές διαβεβαιώσεις, ο τόμος δεν αναλύει καθόλου το νομοθετικό πλαίσιο της διακρίσης λόγω φύλου μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επισημάνθηκε και πριν. Το οποίο και πλούσιο είναι και κενά έχει που θα μπορούσαν να εντοπιστούν από τις συγγραφείς όπως και στους άλλους νόμους και νομολογία ενδιαφέρουσα έχει παραγάγει. Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70, ίσως λίγο παλιό, αλλά στο ευρωπαϊκό επίπεδο και από τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Στο δίκαιο αυτό περιλαμβάνονται ορισμοί που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη σεξουαλική παρενόχληση, την αντιστροφή του βάρους απόδειξης, τη δυνατότητα κατάθεσης αγωγής εκ μέρους συλλογικών φορέων, των έμεσων και άμεσων διακρίσεων σε διευρυμένα πεδία εφαρμογής, όπως είπαμε προηγουμένως, πέραν της απασχόλησης και της εργασίας. Κατά τη γνώμη μου, ο τόμος θα ήταν πληρέστερος και ο τίτλος «Έμφυλες διακρίσεις στην Ελλάδα» θα ήταν πιο σωστός εάν σε αυτό είχε περιληφθεί και κεφάλαιο με την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις διακρίσεις λόγω φύλου. Αυτό περίμενα τουλάχιστον, δηλαδή λόγω σεξ, που είναι τελείως, δεν υπάρχουν καθόλου. Αυτό περίμενα και εγώ όταν είδα τον τίτλο. Πιστεύω ότι σε όλα τα νέα κινήματα παρατηρούμε συχνά ένα ενθουσιασμό νεοφώτιστου που υποβαθμίζει το γεγονός ότι οι προηγούμενες φάσεις και κύματα των κινημάτων έχουν κάνει πολύ μεγάλους αγώνες και κατακτήσεις, όχι βέβαια ακριβώς για το ίδιο αίτημα όπως είναι τώρα σήμερα, αλλά για αιτήματα προγενέστερης κοπής, το οποίο μάλιστα στην περίπτωσή μας καλά κρατεί και εξακολουθεί να είναι επίκαιρο, δηλαδή το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Άλλο είναι λοιπόν να διευρύνουμε την έννοια του φύλου, περιλαμβάνοντας την ταυτότητα φύλου, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ως έμφυλα άτομα και να νομοθετούμε σχετικά, ρυθμίζοντας ζητήματα που έχουν αποκτήσει την κοινωνική και πολιτική οριμότητα, αυτό είναι πολύ σωστό, να το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να βγάζουμε από το τραπέζι της έννοιας των έμφυλων διακρίσεων, τις γυναίκες, ακόμα και αν χρειαστεί να παραδεχτούμε τη διαδικότητα του φύλου στην προσέγγιση μας. Οι γυναίκες παραμένουν για μένα τουλάχιστον βασική κοινωνική κατηγορία που λόγω κοινωνικοποίησης φυσικά υφίσταται σαφείς, ορατές και μετρήσιμες διακρίσεις λόγω φύλου σε όλα τα πεδία οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής ζωής. Προτείνω λοιπόν στο Henry Bell και στις κυρίες συγγραφείς να κάνουν ένα δεύτερο τόμο στον οποίο να περιλάβουν στις διακρίσεις, στις έμφυλες διακρίσεις και το φύλο με την έννοια του σεξ. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά ευστοχή νομίζω η διαπίστωση. Θα συμφωνήσω και εγώ, εξαιρετικά εύστοχη διαπίστωση. Νομίζω ότι πέσαμε λίγο θύματα της επικαιρότητας υπό την έννοια ότι, ότι θεωρήσαμε ότι κάποια πράγματα ήταν πολύ υπομένα και πολύ γραμμένα και υπ' αυτή την έννοια τα παραλείψαμε. Πάντως έχετε επί της ουσίας απόλυτο δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας και ήταν κάτι που το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μου, γιατί και εγώ έκανα την αντίστοιχη παρατήρηση. Απλώς είπαμε να επικεντρωθούμε στις εξελίξεις, μάλλον θα έλεγα στον καινούριο αιώνα, ας το πω έτσι, και δεν μπήκαμε σε τα θέματα που πάρα πολύ εύστοχα όμως επισημάνατε ότι λείπουν. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά εύστοχες παρατηρήσεις. Ωραία. Και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Ηλιάδη από την Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Κύριε Ηλιάδη. Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούγομαι. Ωραία, καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και το Ίδρυμα Μπέλ με το οποίο έχουμε συνεργαστεί ως Ένωση σχεδόν από τότε που ήρθα στη Θεσσαλονίκη και για την πρόσκληση και για την χρήσιμη αυτή μελέτη. Εγώ διατρέχοντας το PDF που πήρα είδα ότι έχει μια διπλή σημασία, ότι δεν αποτυπώνει μόνο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων, κάτι που όσοι έχουν εργαστεί με το θέμα έχουν αντιληφθεί ότι γενικά με όλα τα θέματα οι νόμοι, επειδή είναι αρκετοί, χρειάζεται πάντα μια αποτύπωση και είναι πάντα χρήσιμη μια συμπύκνωσή τους. Προβαίνει όμως, και αυτό είναι ουσιαστικά η αξία του, η δεύτερη του αξία, ότι προβαίνει σε αξιολογήσεις εστιάζοντας στις ελλείψεις των νόμων και στο τι πρέπει ακόμη να γίνει για πράγματα για τα οποία έγινε συζήτηση ήδη. Εμείς είχαμε μια ελάχιστη συμβολή στο κομμάτι της αξιολόγησης του θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων. Τα τελευταία χρόνια οι παρεμβάσεις μας δυστυχώς δεν αφορούσαν τα παραδοσιακά ζητήματα φύλου στην Ελλάδα. Αφορούσαν τα ζητήματα συμφώνου συμβίωσης, δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Ειδικά στο νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης, όπως νομίζω αυτό που στείλαμε, δηλαδή η δική μας συμβολή στον τόμο και το δικό μας σχόλιο, εμείς είχαμε χαιρετήσει με ικανοποίηση την ψήφιση του σχεδίου νόμου, αφενός γιατί συμπεριλαμβάνει και τα ομόφυλα ζευγάρια, αφετέρου γιατί συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που θεραπεύουν ελλείψεις του προηγούμενου νόμου, κυρίως ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Παρ' όλα αυτά, είχαμε τονίσει και εμείς και νομίζω ότι ακούστηκε εδώ, οπότε είμαστε περίπου στην ίδια γραμμή, ότι τα ομόφυλα ζευγάρια υφίστανται σειρά δικαιών, διακρίσεων και ομοφοβικών επιθέσεων, τα οποία δεν λύνονται φυσικά μόνο με το συγκεκριμένο νόμο και με ένα νομοθέτημα. Η συνταγματική υποχρέωση που υπάρχει για σεβασμό των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών δεν εξαντλείται στο σύμφωνο συμβίωσης. Αντίθετα, συνεπάγεται επίσης την αναγνώριση τόσο του δικαιώματος στο γάμο, όσο και του δικαιώματος στην υιοθεσία. Ακριβώς όπως μπορούν και τα ετερόφυλα ζευγάρια. Έτσι λοιπόν, σημαντικό νομοθέτημα με τις ελλείψεις αυτές. Φυσικά, όπως προείπα, ότι η εξάλειψη των διακρίσεων δεν εξαντλείται στην οποιαδήποτε νομική καταχείρωσή τους. Ας μην έχουμε αυταπάτες, υπάρχει πολλής δρόμος για την εφαρμογή των νόμων. Έτσι λοιπόν καταθέσαμε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μόνο μία αρχή και μάλιστα πολύ αργοπορημένη και καλέσαμε και την κυβέρνηση αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ανοίξουν το δημόσιο διάλογο για τον γάμο και για την υιοθεσία. Έγινε ένας πολύ σημαντικός διάλογος αλλά έκλεισε με την ψήφιση του νομοσχεδίου, ενώ αντίθετα έπρεπε να συνεχιστεί και θα μπορούσε να ανοίξει ένας καινούριος διάλογος έπειτα. Ως δεύτερη παρέμβαση είχαμε τον νόμο για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, στον οποίο επίσης αναφέρθηκαν προηγούμενοι ομιλητές, και επίσης εκφραστήκαμε πολύ θετικά για το νομοσχέδιο αυτό και δηλώσαμε την ικανοποίησή μας που τελεσφόρησαν προσπάθειες χρόνων. Δηλώσαμε ότι το νομοσχέδιο επιτέλους διαμορφώνει ένα σταθερό πλαίσιο για την νομική αναγνώριση της δυνατότητας επαναπροσδιορισμού του φύλου. Καταλαβαίνω τα προβλήματα με τη διαδικασία αυτή τη δικαστική, γιατί υπάρχουν και σε άλλες περιπτώσεις και είναι πραγματικά χαοτικά. Και ήταν μια πρωτοβουλία σύμφωνη και μια κατεύθυνση σύμφωνη με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και η μυστικότητα της διαδικασίας είναι το βασικό που προσφέρει ο νόμος αυτός. Τονίσαμε όμως επίσης από την άλλη ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης και των διακρίσεων απαιτεί μια καθημερινή και συστηματική προσπάθεια. Φυσικά η ψήφιση ενός νομοσχεδίου αποτελεί ένα απολύτως αναγκαίο, αλλά ταυτόχρονα μικρό βήμα προς την εξάλειψη των ρατσιστικών προκαταλήψεων, που είναι και το μεγάλο ζήτημα κατά τη γνώμη μου, για την πλήρη ενσωμάτωση των τρανς προσώπων στην ελληνική κοινωνία. Ένα μικρό σχόλιο το οποίο επίσης στείλαμε, στο οποίο θα αναφερθώ πάρα πολύ λίγο γιατί αγγίζει λίγο πλαγίως αυτά τα θέματα, έχει να κάνει με τον νόμο για την καταπολέμηση, για την ελευθερία της έκφρασης, όπως τον λέμε, δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε τους νόμους με τις κωδικές ονομασίες τους. Εκεί εμείς πάντα, στην ποινικοποίηση δηλαδή της ρητορικής μίσους, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου παραδοσιακά έχουμε μία έτσι λίγο φοβία με την έννοια ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να περιοριστεί η ελευθερία της έκφρασης για ζητήματα που μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Και εκεί πάντα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, τουλάχιστον εμείς, με ζητήματα ποινικοποίησης ρητορικής.
Τώρα, εμείς αυτές ήταν οι παρεμβάσεις της Ένωσης που στείλαμε. Θέλω τώρα, αν έχω ένα μόνο λεπτό, να αναφερθώ σε μια εμπειρία που έχω εγώ από το Συμβούλιο της Ευρώπης με νομική συμβουλευτική που προσφέρουμε σε τσιγκάνες γυναίκες για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σχετική για τη συζήτηση αυτή. Μέσω ενός προγράμματος που υλοποιούμε από το 2017, όχι ως Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, απευθείας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο ονομάζεται Just Rome. Εμείς από το 2017 προσπαθούμε να εντοπίσουμε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας σε τσιγκάνες γυναίκες και έχουμε εντοπίσει κάποιες. Εδώ υπάρχει τώρα το θέμα που το οποίο νομίζω ότι έχει σημασία, ότι αφενός υποθέσεις αυτές υπάρχει ένα ζήτημα με ομάδες που δέχονται βία από έξω προς το εσωτερικό τους και που ασκούν βία στο εσωτερικό τους. Χρειάζεται μια προσπάθεια ώστε να μην ποινικοποιηθεί η ύπαρξη των ομάδων ακριβώς εξαιτίας τέτοιων περιστατικών. Έχουμε ένα παράδειγμα της Βουλγαρίας που αντιμετωπίζει τα μειονοτικά της ζητήματα με τους τσιγκάνους μόνο ως ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας και τίποτε άλλο. Εμείς τα περιστατικά που είχαμε, μπορώ να έχω δύο συμπεράσματα, παρατηρήσαμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θεωρούνται από τα ίδια τα θύματα ελάσσονα ζητήματα σε σχέση με τη βία που δέχεται η ομάδα και που δέχονται οι ίδιες γυναίκες από την αστυνομία, από ρατσισμό, από το κράτος, από την πλειοψηφία κτλ. Η ενδοοικογενειακή βία ιεραρχείται από τα ίδια τα θύματα που εμείς είχαμε τη δυνατότητα να δούμε χαμηλά σε σχέση με την βία που δέχονται από άλλες πηγές. Ταυτόχρονα, και εδώ νομίζω ότι θέλω να σταθώ γιατί έχει σημασία με αυτό που συζητάμε, είδαμε μια μεγάλη έλλειψη στους μηχανισμούς υποστήριξης. Για παράδειγμα, η γραμμή SOS, την οποία αναφερθήκατε, η οποία προφανώς είναι το πρώτο που θα καλέσει κανείς και είναι μια σημαντική πρώτη βοήθεια. Κάθε φορά που θα καλέσει κάποιος θα μιλήσει με έναν διαφορετικό ψυχολόγο, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει την ίδια υπόθεση, οπότε αυτό ουσιαστικά χάνει το νόημα, γιατί κάποιος δεν θα μιλήσει μία φορά στο τηλέφωνο με τη γραμμή, θα χρειαστεί να μιλήσει πολλές φορές και κάθε φορά μιλάει με έναν άλλον άνθρωπο και έτσι δεν υπάρχει συνέχεια. Και δυστυχώς οι ξενώνες, οι ίδιες οι γυναίκες στα θύματα μας, δεν νιώσαν αρκετά ενδυναμωμένες, στις 5 περιπτώσεις καμία, ώστε να αναφερθούν και να παραπεμφθούν στους ξενώνες, κυρίως γιατί ένα εξάμηνο διαμονής και μετά τίποτα δεν είναι αρκετό. Άρα λοιπόν κλείνω. Επίσης ήταν πολύ σημαντική η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Δεν πήγε καμία από τις 5. Ακριβώς γιατί το εξάμηνο σου λέει μετά τι θα κάνω. Όχι, δεν πάει έτσι. Λέω ότι μας είπαν οι ίδιες, δεν ξέρω πώς πάει. Σας λέω τα θύματα. Δεν μπορεί να κρίνεται το ξενώνα με αυτό, ότι εφόσον δεν πήγαν. Όχι, εγώ είπα ότι δεν νιώσαν ενδυναμωμένες οι γυναίκες, γιατί μόνο ένα εξάμηνο δεν ήταν αρκετό. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει ο ξενώνας. Ναι, αλλά δεν πήγαν όμως. Ναι, αλλά αν πηγαίναν θα μέναν ένα εξάμηνο, μετά θα φεύγαν. Λοιπόν. Εντάξει. Εννοείται. Πιθανώς, αλλά δεν μπορούσαμε να τη στείλουμε με το ζόρι, αν οι ίδιες δεν νιώσανε. Ναι, αλλά λοιπόν, δεν μπορείτε να βγάζετε συμπέρασμα για τους ξενώνες. Εγώ σας λέω με βάση την εμπειρία των γυναικών ότι το εξάμηνο αυτό στο οποίο οι ξενώνες θα τους φιλοξενούσαν δεν θεωρήθηκε αρκετό. Λειτουργήσε αποτρεπτικά Ναι, λειτουργήσε αποτρεπτικά. Όχι, στις 5 περιπτώσεις καμία δεν θεώρησε ότι αυτή η δεύτερη επιλογή τέλος πάντων που είχε. Ορίστε. Ναι. Φυσικά. Εγώ σας λέω τώρα το αποτέλεσμα. Ότι θα ήταν χειρότερα ίσως αν πήγαιναν μόνο για ένα εξάμηνο, έχοντας το σίγουρο ότι μετά θα έπρεπε να επιστρέψουν κάπου. Σε αυτές τις περιπτώσεις το πώς νιώθει το ίδιο το θύμα είναι νομίζω το πιο σημαντικό και σας λέω το αποτέλεσμα από 5 περιπτώσεις. Δεν εξαντλήσαμε όλες τις περιπτώσεις. Σας λέω για 5 περιπτώσεις τις οποίες είχαμε. Κλείνω λοιπόν με το ότι ελπίζω ότι η μελέτη αυτή θα αποτελέσει όχι μόνο έναν οδηγό για την νομική αντιμετώπιση των ζητημάτων, αλλά θα αποτελέσει και ένα κεκτημένο στη βάση του οποίου θα πρέπει να εργαστούμε προκειμένου το λεγόμενο πνεύμα του νόμου να γίνει και ένα κοινωνικό αλλά και ένα θεσμικό κυρίως κεκτημένο και με αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ευχαριστήσω και την κυρία Στρατηγά και τον κύριο Ηλιάδη. Θα είστε εδώ για τη συζήτηση και η τελευταία σύνθεση του πάνελ, η κυρία Βοβού από την οργάνωση ΤΟΜΟΒ, η κυρία Πετράκη από την Color Youth και η κυρία Στέλλα Μπελιά από τις οικογένειες Ουράνιο Τόξο. Έλα, Στέλλα.
Καθίστε. Ναι. Βάλτε. Εντάξει. Αυτά δεν έχει νερό πλέον. Ήπιαμε όλο το νερό. Το ήπιαμε όλο το νερό. Το εξάντλησε. Κυρία Μπελιά, είστε έτοιμοι. Λοιπόν. Η κυρία Μπελιά είναι έτοιμη πάντα. Πάντα. Δεν το ξέρει, έτοιμη. Σαν έτοιμη από καιρό. Πάντα και για τα πάντα. Περίπου. Είμαστε φίλες με τη Στέλλα, γι' αυτό έχω παίρνω το δάσκαλο. Ναι, έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε πάνελ μαζί, σε διάφορα φόρουμ και διάφορα. Ενώ είχα ετοιμάσει κάτι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη για την παρέμβασή μου εκείνη τη στιγμή, αλλά θυμάμαι σαν να είναι σήμερα, εκείνη την ημέρα στην Επιτροπή που μας είχαν καλέσει οργανώσεις από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα για να συζητήσουμε για την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός συμφώνου συμβίωσης συμπεριληπτικού και μίλησα μέσα στη Βουλή. Το πρώτο πράγμα που θέλησα να τονίσω είναι ότι δεν μιλάμε για προτίμηση. Και το παράδειγμα που έφερα ήταν το προσωπικό μου παράδειγμα, το παράδειγμα της ζωής μου. Είπα ότι εγώ θεωρώ τον εαυτό μου, αλλά και οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου, οι επαγγελματικοί συνεργάτες μου θεωρούν ότι είμαι ένας έξυπνος άνθρωπος. Ως έξυπνος άνθρωπος, λοιπόν, αν μπορούσα να διαλέξω, αν είχα τη δυνατότητα να επιλέξω, δεν θα διάλεγα να είμαι αυτή που θα με δείχνουν με το δάκτυλο στον δρόμο, θα κινδυνεύω να με χτυπήσουν, να με λιδωρήσουν, να είμαι κατάπτυστη κοινωνικά για αυτό που είμαι. Θα διάλεγα το εύκολο. Επομένως, το δικαίωμα, αν θέλετε, του ανθρώπου να διαλέγει αν του αρέσουν τα πορτοκάλια ή τα λεμόνια, στα ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, δεν υπάρχει. Σας το λέω όπως το έχω βιώσει εγώ. Τώρα, της κυρίας Παπαδοπούλου της φαίνεται λίγο κακοποιητικό το προσανατολισμό. Το προσανατολισμό. Στην ουσία, λέμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι κάτι που το επιλέξαμε. Γιατί αν μπορούσαμε Άντως, να το επιλέξαμε... Δεν μιλάμε για επιλογή, γράφουμε προτίμηση, όχι επιλογή. Λοιπόν, την η λέξη προτίμηση προτιμώ, δεν αναφέρεται λοιπόν, στο αν το επέλεξα ή μου το λέει το σώμα μου ή το DNA προτιμώ, μου. Αν μου επιλέγετε ουσιαστικά και συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν πειράζει, και εγώ σας διέκοψα, ελεύθερα. Σωστό. Ένα-ένα, ισοπαλία. Δεν το κάνω προσωπικά. Δεν έχω θέμα, δεν έχω θέμα. Ουσιαστικά αναφερόμαστε όλες και όλοι στο ίδιο ακριβώς πράγμα. Στην δυνατότητα να μπορεί ο καθένας μας να επιλέξει, να προτιμήσει, να προσανατολιστεί ή όπως θέλει ο καθένας να το πει ναι. Πάνω σε μια συγκεκριμένη επιλογή, προτίμηση, τρόπο ζωής, τρόπο συμβίωσης κλπ. Κλπ. Εγώ αυτό που έχω επιλέξει λοιπόν είναι να είμαι ο εαυτός μου. Και αυτό είναι που δεν μου επιτρέπεται. Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό είναι που δεν μου επιτρέπεται. Εκεί ήθελα λοιπόν να καταλήξω στο δικαίωμα και στην ελευθερία και στην άνεση της επιλογής αυτής. Γιατί υπάρχουν πολλοί που είναι και δεν το επιλέγουν να το ζήσουν. Εγώ λοιπόν έχω επιλέξει να είμαι ο εαυτός μου και αυτό είναι κάτι που δεν μου επιτρέπεται. Αυτό είναι κάτι που μου δημιουργεί συνεχώς το αίσθημα ότι έρχομαι αντιμέτωποι με διακρίσεις, τις οποίες η νομοθεσία ως ένα βαθμό προσπάθησε να μειώσει. Σε μερικά σημεία της, όπως μιλώντας και συμμετέχοντας σε αυτή τη δουλειά που κάνανε το Ίδρυμα Μπέλ και οι δύο κοπελιές που έκαναν τη συγγραφή, το επισημάναμε. Δηλαδή, έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να άρει διακρίσεις που αφορούν ομόφυλα ζευγάρια. Νόμο. Νομοσχέδιο, σχέδιο νόμου ήταν όταν το συζητούσαμε, μετά έγινε νόμο. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε τεκμήριο πατρότητας. Είναι έμφυλη διάκριση όταν μετά από λίγο καιρό ερχόμαστε και λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έμφυλες διακρίσεις μέσα στα νομικά έγγραφα. Αυτό λοιπόν το τεκμήριο πατρότητας τι κάνει. Είναι για μένα και για όλους τους ανθρώπους σαν και εμένα που τέλος πάντων το έχουμε σκεφτεί θεσμοθετημένη και νομοθετημένη ομοφοβία. Αυτό κάνει. Λέει, δεν μπορούν δύο γυναίκες να είναι συγγονείς του ίδιου παιδιού. Και εγώ τόση ώρα μιλάμε για διακρίσεις που υφίστανται τα ομόφυλα ζευγάρια. Εγώ θα σας πάω ένα βήμα πιο πέρα. Εγώ είμαι ακτιβίστρια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι με τις διακρίσεις που δέχομαι εγώ σαν ΛΟΑΤΚΙ άνθρωπος. Ο μεγάλος μου αγώνας και ο μεγάλος μου καημός είναι σε αυτή την ελληνική γη που είναι
απείρως μα απείρως παιδοκεντρική. Όπου και να κοιτάξετε, λέμε το παιδί, πρώτα το παιδί, μαζί για το παιδί, τι μπορούμε να κάνουμε για το παιδί. Αυτή λοιπόν που υφίσταται τη μεγαλύτερη διάκριση είναι η πιο αδύναμη κρίκη αυτής της αλυσίδας. Είναι τα παιδιά των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων που υφίστανται διακρίσεις όχι για κάτι που είναι τα ίδια, αλλά για κάτι που είναι οι γονείς τους. Κανένας μας δεν έχει διαλέξει τους γονείς του. Και εγώ άμα με βάζανε να διαλέξω, θα διάλεγα, ξέρω εγώ, τον κύριο Λάτς, τον κύριο Μαρτινογιάννη, κάποιον τέτοιο άνθρωπο, να μπορώ αυτή τη στιγμή να έχω λύσει κάποια από τα βασικά μου προβλήματα. Λοιπόν, δεν διαλέγουμε τους γονείς μας, ούτε τα παιδιά μας διαλέξανε να είναι παιδιά μας. Παρόλα αυτά, το ελληνικό κράτος τους στερεί δικαιώματα που τα παιδιά των ετερόφιλων ζευγαριών τα έχουν. Άρα τα παιδιά των ετερόφιλων ζευγαριών έχουν προνόμια σε σχέση με τα παιδιά μας. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, για να συντομεύσω, γιατί μπορώ να μιλάω πολύ και δεν κάνει, είμαι πολύ ομιλητικά. Το θετικό κομμάτι του ότι υπάρχουμε οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι μέσα στους νόμους αυτής της χώρας, το είδαμε πάρα πολύ καθαρά όταν ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι που ζούσαν στην Τουλάπα, που δεν ήξερε κανένας το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν και να λέμε εγώ είμαι εδώ σε συλλογικότητες που δρούσαν στη δουλειά τους και παντού. Ο νόμος λοιπόν τι κάνει? Απ' τη μία ενδυναμώνει τους ίδιους τους ανθρώπους που βιώνουν τη διάκριση και απ' την άλλη εκπαιδεύει την κοινωνία. Γιατί όταν εμένα με βλέπουν στη δουλειά μου καθημερινά και ξέρουν ότι ο αυτοπροσδιορισμός μου είναι συγκεκριμένος, δηλώνω λεσβία. Από εκεί και πέρα, αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η εικόνα που μπορεί να έχουν στο κεφάλι τους για το ποια μπορεί και ποια δεν μπορεί να είναι λεσβία, δεν ισχύει. Επομένως, ο νόμος εκπαιδεύει. Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους για μεγαλύτερη ορατότητα. Τώρα, σε σχέση με τα προβλήματα, τα έχουμε αναφέρει. Εγώ μέχρι και τελευταία επέμενα στην κυρία Φωτίου. Ήθελα οπωσδήποτε σε αυτό το νομοσχέδιο για την αναδοχή και την υιοθεσία να συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά των οικογενειών μας. Είναι αυτονόητο γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας, τα οποία πραγματικά, εμένα τα παιδιά μου δεν φοβούνται τίποτα άλλο παρά μόνο μην πεθάνω. Και αυτό θα μου πείτε, το φοβούνται όλα τα παιδιά για τους γονείς τους. Με τη μόνη διαφορά ότι ένα άλλο παιδί ξέρει ότι αν πεθάνει η μαμά του, θα μείνει με τον μπαμπά του ή τέλος πάντων. Αν έχει μπαμπά. Ναι, αν έχει μπαμπά. Ένα παιδί μονογονέα δεν ξέρει τι θα κάνει. Και ενώ εγώ δεν έχω στην ουσία μου μία μονογονεϊκή οικογένεια, τα παιδιά μου θα αντιμετωπιστούν ως παιδιά μονογονέα. Επομένως, λοιπόν, το ζήτημα για μας, τις οικογένειες Ουράνιο Τόξο, είναι τι έχει νομοθετήσει το ελληνικό κράτος σε σχέση με τα παιδιά μας. Ο συνήγορος του παιδιού μας έστειλε μία έγγραφη απάντηση. Έχει καταλάβει ότι οι οικογένειές μας αυξάνονται και πληθύνονται. Αυτό κυρίως έχει να κάνει με το ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι μπορούν πια να είναι γονείς, δηλαδή μπορεί να βάλεις δίπλα στη λέξη γκέι, τη λέξη μπαμπάς, δίπλα στη λέξη λεσβία, τη λέξη μαμά, κάτι που μας ήταν απαγορευτικό κάποια χρόνια πριν, ακόμα και σαν σκέψη θεωρούσαμε ότι δεν γίνεται. Και όλες οι ενστάσεις που έχουμε σε σχέση με τους νόμους εξηγούνται με το πώς είναι το ελληνικό ποινικό δίκαιο στη χώρα μας. Δηλαδή, η πρόθεση, ας πούμε, οικογενειακό δίκαιο. Και το ποινικό και το οικογενειακό και ο αστικός κώδικας και όλα αυτά, ο τρόπος που το δίκαιο είναι χτισμένο στη χώρα μας. Γιατί για να αλλάξει το θέμα της υιοθεσίας θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο. Το οικογενειακό δίκαιο λέει ότι το ζευγάρι που βρίσκεται σε σχέση γάμου μπορεί να προχωρήσει σε υιοθεσία. Δεν μπορεί όμως σε ένα νομοσχέδιο που φεύγει από το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα από την Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης να τροποποιεί τον αστικό κώδικα. Αυτό ήταν κάποια τροποποίηση που όφιλε να γίνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όλα λοιπόν έχουν
μια πολιτική, πάνω στις πολιτικές χτίζονται οι νόμοι και αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση δεν θα δούμε νόμους που να οδηγούνται προς την ισότητα. Μου άρεσε που είπατε ότι να βάλουμε στην άκρη τα κόμματα. Θα ήθελα πάρα πολύ, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν διακρίσεις απέναντι σε ανθρώπους, να είμαστε συνολικά όλοι μαζί από όποια ιδεολογική πλευρά και αν βλέπουμε τα πράγματα, προκειμένου να έχουμε μια χώρα που όλοι να χωράμε, όλοι να νιώθουμε ασφαλείς και να μπορούμε να αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα από την νομοθεσία. Σας ευχαριστώ, τελείωσα. Ναι, ναι, 5 λεπτά. Γιατί πρέπει να κλείσει η αίθουσα σε μισή ώρα. Έχει στα 10 λεπτά. Σε διακόψαμε όμως. Από την αρχή, σε διακόψαμε. Δεν είναι έτσι. Ναι, ναι. Η κυρία Πετράκη Αριάδνη από την Color Youth. Από την Color Youth, ναι. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω ότι το έργο ήταν πολύ, πολύ επιστημονικό, πάρα πολύ στοχευμένο και συγχαρητήρια στις ερευνήτριες και στο Ίδρυμα για την Πρωτοβουλία. Προσωπικά είμαι μέλος της Color Youth, είναι μια κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ νέων της Αθήνας. Είναι κοινότητα που απευθύνεται από νέους σε επίσης νέους ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Και έχω την τύχη να είμαι φοιτήτρια νομικής αυτό το διάστημα που γίνονται τόσες αλλαγές νομοθετικές. Ναι, πραγματικά το ζούμε και μέσα στο πανεπιστήμιο και στην κοινωνία όλο αυτό. Θα θέσω 3 παραδείγματα, 3 στάσεις που είδα εντός της σχολής μου. Και θα πάω στο χώρο της σχολής, γιατί συνδυάζει μοναδικά την επιστημονικότητα με την κοινωνική προσέγγιση του όλου θέματος. Η πρώτη σε μάθημα, να τονίσω ότι δεν θέλω να φωτογραφίσω άτομα, μόνο τάσεις. Η πρώτη ήταν από ένα καθηγητή, μια απόρριψη του συμφώνου, χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία. Αλλά εφόσον υπάρχει ο νόμος, πρέπει να το μελετήσουμε 5 λεπτάκια και να ενταχθεί στα ντυσός κομμάτια της ύλης. Η δεύτερη ήταν στο πλαίσιο μελέτης αποφάσεων του ΣΤΕ, συγκεκριμένα της 2003 του 2018, που έκανε και πολλά headlines ότι με τις ευλογίες και όλα του ΣΤΕ, το σύμφωνο συμβίωσης υπάρχει. Πρόκειται για μια προσφυγή 3 Μητροπόλεων κατά του νόμου, του Συμφώνου Συμβίωσης. Επικεντρωθήκαμε στο πώς διαφέρει ένας εκκλησιαστικός κανόνας από τα χρηστά ήθη, ότι τα χρηστά ήθη μεταβάλλονται, ο κανόνας εκκλησιαστικός είναι μόνιμος. Καταλήξαμε στο ότι το σύμφωνο συμβίωσης συνδέεται με τα χρηστά ήθη που μεταβάλλονται και ο γάμος για κάποιο λόγο συνδέθηκε, χωρίς να είναι στο αιτιολογητικό της απόφασης αυτό, συνδέθηκε εξ αντιδιαστολής, να το θέσω έτσι, με το γάμο. Άρα απορρίψαμε το γάμο εμέσως πάντα. Στην τρίτη ήταν στις εφαρμογές αστικού δικαίου, όσοι ασχολούνται με τα νομικά το γνωρίζουν ως μάθημα, που μάλιστα τέθηκε και στις εξετάσεις ένα πρακτικό, μια υπόθεση με 2 λεσβίες, 2 κοπέλες που ήταν σε σύμφωνο, και από εκεί τίθενταν διάφορα νομικά ζητήματα, κληρονομικά, οτιδήποτε. Δηλαδή μια πλήρη αναγνώριση της κοινωνικής πραγματικότητας, έτσι όπως πρέπει να είναι. Από εκεί και πέρα, σαν ΛΟΑΤΚΙ οργάνωση, σαν οργάνωση νέων,
ασχοληθήκαμε και με αρκετά με την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, κυρίως το κομμάτι των παιδιών και στις τρεις βαθμίδες που δημιουργούνται. Άνω το 18, πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι δυνατή, χωρίς προϋποθέσεις. Άνω το 17, που εντάξει, αυτός ο ένας χρόνος είναι αμεληταίος. Και ως προϋπόθεση υπάρχει η γονική συνένεση, το να δοθεί αυτή. Και τη τρίτη βαθμίδα, άνω το 15, που τίθενται δύο ζητήματα, να υπάρχει μια έγκριση από την Διεπιστημονική Επιτροπή και επίσης τη γονική συνένεση. Το θέμα που είναι θετικό με την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου είναι ότι τέθηκε σε τεράστια ορατότητα. Ακόμα και ο παππούς μου, κατά 80 χρονών, κατάλαβε τι είναι η ταυτότητα φύλου, πώς διαφέρει από το βιολογικό φύλο και από το σεξουαλικό προσανατολισμό. Επίσης κατάλαβε... Ο παππούς Διάννη, αν τα κατάλαβε όλα αυτά. Μην είσαι σίγουρη. Εγώ τα εξηγώ σε πολύ. Ναι, ολοκληρώσουμε. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Δεν σημαίνει ότι τα αποδέχεται κιόλας, έτσι. Το ότι τα αντιλήφθηκε κάπως, τα διαχώρισε. Και επίσης η αποιατρικοποίηση που έγινε της έννοιας της ταυτότητας φύλου. Προφανώς εμείς σαν νέα άτομα κοιτάζουμε και τομείς όπως το ότι είναι μια δικαστική διαδικασία. Μια διαδικασία κοστοβόρα, χρονοβόρα και μια κρίση που γίνεται από έναν δικαστή, κάτι που θα έπρεπε να είναι πολύ πιο απλοποιημένο, να γίνεται διοικητικά δηλαδή. Ζήτημα έχει τεθεί πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο και με τη μυστικότητα του θέματος, του ζητήματος, που προφανώς ο νόμος επιτάσσει τη μυστικότητα, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα σε δημόσιες υπηρεσίες, που τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι υπόλοιποι πολίτες στο κοινό έχουν άγνοια και παραμένει de facto μια κατάσταση πάρα πολύ ψυχοφθόρα για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Θα ήθελα να πω... Κλείνοντας, ακριβώς, ότι αυτό που επιδιώκει πολύ η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και κυρίως για εμάς τους νέους, είναι η δημιουργία ενός ξενώνα, η οποία αναφέρθηκε από την Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων και Οικογενειακής Πολιτικής, αλλά δεν επικεντρώνεται δυστυχώς σε αυτή την κατηγορία προσώπων. Λοιπόν, και εντάξει, βλέπουμε ότι προβλήματα θα ανακύπτουν, υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή, η πραγματικότητα ωστόσο τρέχει μπροστά από τον νόμο, και ο νόμος θα καλεστεί να προσαρμοστεί σε αυτή την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και η κυρία Σύση Βοβού από το Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων, το ΜΟΒ. Καλησπέρα και από μένα. Είναι λίγο αργά τώρα, υπάρχει κάποια κούραση, αλλά νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αν και δεν τήρησαν όλοι στον χρόνο. Θέλω να κάνω μερικές επισημάνσεις για τη μελέτη και μερικές τοποθετήσεις δικές μας και κάποια θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι υπάρχει και λίγη σεξιστική γλώσσα στη μελέτη και πρέπει να διορθωθεί όταν και όποτε ξαναβγεί. Δεν μπορεί να λέμε ο νομοθέτης εδώ, εκεί, από πάνω μέχρι κάτω. Ευτυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο που οι νόμοι φτιάχνονται από επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες. Τώρα, αν κάνουν θετική παρέμβαση ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε. Ο νομοθέτης είναι θεσμός. Ορίστε. Εμείς υπονομεύουμε τους θεσμούς όμως, διότι για αυτό αλλάζει. Η γλώσσα είναι πάντως σεξιστική, έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Και επίσης χρησιμοποιεί την έννοια υιοθεσία, αντί τεκνοθεσίας. Και αυτό πρέπει να
να αλλάξει, να διορθωθεί κτλ. Εδώ πέρα ακούστηκε αρκετά. Μετά, να πω κάτι για το φύλλο. Μιλάει η μελέτη για το φύλλο ως κατασκευή. Το βιολογικό φύλλο και το κοινωνικό φύλλο. Υπάρχουν απόψεις οι οποίες λένε ότι δεν έχει καμιά σημασία το βιολογικό φύλλο, όλα είναι κοινωνική κατασκευή. Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό. Πιστεύουμε ότι η φύση παίζει το δικό της σημαντικότατο ρόλο και ότι παραμένει να είμαστε γυναίκες άντρες και άλλα φύλλα τα οποία επιλέγουν για τον εαυτό τους και τα οποία πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα. Όχι επειδή το λέει η παράδοση μόνο, αλλά και επειδή τέλος πάντων είναι μια φυσική πραγματικότητα η οποία έχει ένα επίκτητο, τρομερά επίκτητο κοινωνικό στοιχείο βέβαια. Διότι το γυναίκα-άνδρας είναι γεγονός ότι γίνεται μέσα από την, εκπαίδευση. Την όποια εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, από τη στιγμή που θα ανοίξουμε τα μάτια μας, μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε, είτε έρχεται η εκπαίδευση από το σχολείο, τους γονείς, από τα κτίρια, από το αυτό. Παντού υπάρχει αυτή η εκπαίδευση για το τι είναι γυναίκα-άνδρας και εμείς σιγά σιγά θέλουμε να αμφισβητήσουμε τα στερεότυπα. Στο μέλλον βλέπουμε τι θα γίνει. Στον πρόλογο του έργου λέει ότι έχουμε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Εγώ θέλω να το ρωτήσω, διότι ναι, μεν έχουμε αύξηση καταγραφής. Είναι όμως αληθινή αύξηση της βίας, δηλαδή πριν από 50 χρόνια δεν σκοτώναν τις γυναίκες τους ή μήπως τις σκοτώνανε και φαινότανε σαν ατύχημα και τα λοιπά, όπως ξέρουμε πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή θέλει πάντα μία, πώς το λένε, μία... Κρίση. Η κρίση, το ξέρουμε. Ναι, θέλει να, μια επισήμανση, γιατί δεν είναι σωστό. Ναι, νομίζω ναι, ότι... Σωστό. Της καταγραφής και όχι των... Ναι, γιατί ναι, δεν ξέρουμε πώς ήταν το φαινόμενο στο παρελθόν. Σωστό. Αυτό και είναι καλό να το λέμε. Της καταγεγραμμένης βίας, ναι, αύξηση. Σωστό. Αύξηση της καταγεγραμμένης βίας, το οποίο μπορεί να σημαίνει αύξηση της βίας, αλλά μπορεί και να μην σημαίνει. Σωστό. Να σημαίνει απλώς ότι πιο πολλές γυναίκες το καταγγέλνουν. Σωστό, 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 έτσι. Σωστό. Και σε κάποιο σημείο μιλάει για κάποιους πιο προνομιούχους, λευκούς, ετεροφιλόφιλους άνδρες που είναι πιθανό ότι θα ήθελαν να απαλλαχθούν από το ρόλο του ισχυρού και του κουβαλητή, ο οποίος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός κτλ. Επειδή έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το λευκοί άνδρες, ρωτώ, οι μαύροι άνδρες, οι φτωχοί ας πούμε, δεν έχουν την πατριαρχική αντίληψη και συμπεριφορά. Ναι, αλλά έχουν άλλα προνόμια. Τι έχουν? Άλλα προνόμια έχουν οι εσείς λευκοί άντρες. Οι λευκοί άντρες και οι μαύροι άντρες και οι μελαμψοί και οι κίτρινοι και οι πράσινοι. Όλοι είναι στο πλαίσιο της πατριαρχίας. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άρα αυτό νομίζω ότι δεν είναι σωστό, γιατί το έχω ακούσει αρκετές φορές. Και μάλιστα αρκετά και από γυναίκες οι οποίες πιστεύουν στο μαύρο φεμινισμό και τα λοιπά. Και απλώς το θέτω υπόψη. Να πω επίσης ότι για τα θέματα της ισότητας των φύλων, τα οποία είναι της κλασικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά, αναφέρεται ελάχιστα, το ανέπεσε λίγο η Μαρία η Στρατηγάκη και το υπογραμμίζω κι εγώ. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η ψήφισή της, είχε πολύ φτωχή νομοθέτηση. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και απαιτούμε πολλά. Να πω κάτι για το βιασμό, όπου απαιτούσαμε να θεσμοθετηθεί η συνένεση στο βιασμό, με βάση τη συνένεση, δεν είχε γίνει δεκτό. Να πω και κάτι άλλο, ότι ζητούσαμε την να νομοθετηθεί η έννοια της αυτοάμυνας σε περίπτωση εγκλημάτων βίας ή όχι μόνο εγκλημάτων αλλά και κακοποιήσεων, ας πούμε, λόγω φύλου. Όχι, δεν έγινε δεκτό. Αυτή τη στιγμή, μες στη Θήβα, υπάρχουν γυναίκες που είναι 5, 10 και 15 χρόνια μέσα γιατί σκοτώσαν τον άντρα τους. Λίγες ξέρουμε από αυτές. Αυτές λοιπόν που ξέρουμε είναι όλες σε κατάσταση αυτοάμυνας το σκοτώσαν και φάγαν τα ισόβια τους. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας και πρέπει αυτός ο νόμος να αλλάξει.
Συγγνώμη. Το θέμα για την λήψη μέτρων προληπτικού χαρακτήρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα της εκπαίδευσης, της σεξουαλικής εκπαίδευσης στα σχολεία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Πόσες δεκαετίες πρέπει να το λέμε αυτό. Εκεί που αναφέρεται, εδώ πέρα είναι δήλωση δικιά μας, εκ μέρους του ΜΟΒ, για το έχουμε συζητήσει, ότι τα δύο κινήματα, το φεμινιστικό και το ΛΟΑΚΙ, ποιοι στοχεύουν κυρίως την ανατροπή υπαρχουσών κοινωνικών δομών κτλ. Εμείς διεκδικούμε το φεμινιστικό κίνημα να διατηρήσει την αυτονομία του και να συνεργάζεται με το κίνημα ΛΟΑΚΙ, όπως μέχρι σήμερα και με όλα τα άλλα κινήματα με τα οποία τεμνόμαστε σε κάποια θέματα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την εξαφάνιση του κινήματος για την ισότητα των δύο φύλων και για την άρση των διακρίσεων κατά των γυναικών, γιατί αυτό το θέμα είναι ένα παγκόσμιο και αφορά τα 7,5 δις αυτού του πλανήτη. Όχι με τους ίδιους όρους βέβαια, είναι διαφορετικές. Δηλαδή άλλες συνθήκες ισότητας έχουμε εδώ και άλλες έχουμε στον Μπαγκλαντές, αλλά η ανισότητα είναι παντού. Θέλω να πω ότι για το βιασμό το άρθρο ναι με τροποποιήθηκε, αλλά όταν έγινε η συζήτηση και η ψήφιση των ποινικών κωδίκων, στο οποίο ήταν λίγες μέρες πριν τις εκλογές και ψήφισε μόνο το κυβερνών τότε κόμμα, και μετά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κτλ. Έγινε δεκτή η έννοια της συνένεσης στο βιασμό, αυτό είναι καλό. Την ίδια ώρα η εκμετάλλευση πόρνης αποποινικοποιήθηκε. Δεν είναι ποινικό αδίκημα πια η εκμετάλλευση πόρνης, δυστυχώς. Δεν είναι το ίδιο με τη μαστροπία, από ό,τι μου έλεγε μια δικηγόρος που δεν μπορώ εγώ να το εξηγήσω. Και να πω στο τέλος, πολύ σημαντικό για την ενδοοικογενειακή βία, μην λένε τόσο ωραία λόγια για αυτό το νόμο, διότι ο νόμος του 2006 είχε το θέμα της ποινικής διαμεσολάβησης. Είχε γίνει μεγάλος αγώνας τότε, ότι ναι μεν σαν σκέψη είναι καλή, αλλά δεν έχουμε τις προϋποθέσεις για να την κάνουμε πράξη. Δεν έχουμε τα οικογενειακά δικαστήρια και δεν έχουμε τις άλλες δομές. Και δυστυχώς έγινε πράξη και δυστυχώς λειτουργήσε και λειτουργεί εις βάρος των γυναικών η ποινική διαμεσολάβηση, παρά το γεγονός ότι με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης βελτιώθηκε λίγο, άρα ζητάμε πάντα ζητούσε το φεμινιστικό κίνημα το θέμα της δημιουργίας οικογενειακών δικαστηρίων, διότι πρέπει να ξέρουμε, φαντάζομαι όλες εδώ πέρα γνωρίζουμε, πόσο βασανιστικό είναι για μια γυναίκα να βρίσκεται στο διαζύγιο, στην διάσταση, στο διαζύγιο, στο χωρισμό τελείως και να πρέπει να αντιμετωπίζει καθημερινές κακοποιήσεις από το σύζυγο ή από τον πρώην σύζυγο. Η ποινική διαμεσολάβηση χειροτερεύει το πράγμα και τον φέρνει τον άντρα ουσιαστικά πιο κοντά στη γυναίκα με τις κακοποιητικές του συμπεριφορές. Δεν εννοώ ότι λύνει το πρόβλημα, το αντίθετο. Άρα είναι εναντίον. Να ολοκληρώσετε λίγο, γιατί είναι στα 10 λεπτά. Με συγχωρείτε, ολοκληρώνω λέγοντας μόνο ότι μέχρι τώρα σε κανένα προϋπολογισμό που γίνεται κάθε, νομίζω, Νοέμβριο προϋπολογισμός, δεν έχει μπει ένα ευρώ για τα θέματα της αντιμετώπισης της ισότητας των δύο φύλων και της ενδοοικογενειακής βίας. Το βάζω στο τραπέζι ότι, για παράδειγμα, στην Ισπανία, στο Ισπανικό κράτος, βάλανε 10 εκατομμύρια για 10 χρόνια, 10 εκατομμύρια ευρώ για 10 χρόνια, και ξεσηκώθηκαν να τους φάνε οι Ισπανίδες φεμινίστες ότι αυτά είναι peanuts, είναι φιστίκια και δεν είναι λεφτά. Εδώ δεν έχουμε ένα ευρώ. Ευχαριστώ και συγγνώμη για το μετά. Ευχαριστούμε και εμείς. Από το κοινό, αν υπάρχουν ερωτήματα... Να καθίσουμε εμείς. Δεν πειράζει, καθίστε, μην... Να καθίσουμε και να ανέβουν τα κορίτσια. Ωραία, εντάξει. Αλλά οι ερωτήσεις μπορούν να απευθύνονται σε οποιαδήποτε, είτε ομιλήτρια, είτε παρεμβαίνουσα, είτε παρεμβαίνοντα. Μόλις γυρίσατε την τουαλέτα.
Για την κυρία Μπελιά όταν επιστρέψει. Μπορείτε να, να λέτε σε ποιον απευθύνεται το ερώτημα. Υπάρχει μικρόφωνο που θα δίνουμε, Βαγγέλη. Ασύρμα το μικρόφωνο υπάρχει. Όχι. Λοιπόν, η κυρία, αν θέλετε σηκωθείτε και δυνατά για να σας ακούμε. Ναι, ναι, να έρθουν οι κυρίες οι ερευνήτριες. Ναι. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, μην αγχώνεστε. Θέλετε να μας πείτε λίγο το όνομά σας. Ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Ναι, 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 εννοείται, εννοείται. Απλά ως ακαδημαϊκό στο χώρο της μέλος του ακαδημαϊκού χώρου στο χώρο της εκπαίδευσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως ακτιβίστρια. Συγγνώμη, ναι. Το έχετε ανοίξει. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Θα ήθελα να πω πως σε ένα χώρο που παρευρίσκονται τρανς άτομα σήμερα και που ήταν μάλιστα προσκεκλημένα, ακούστηκαν κακοποιητικά πράγματα και αυτό είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι ένα κομμάτι του λευκού φεμινισμού, όπως αναφέρθηκε πριν, χτίστηκε πάνω στα λιντσαρίσματα μαύρων ανδρών. Έχουν γίνει σχετικές έρευνες από τους Smiley, Dines, Keegan, Riggins και τα λοιπά, του λευκού φεμινισμού, του δυτικού φεμινισμού. Ουσιαστικά έχει φανεί μέσα από έρευνες. Να ολοκληρώσω παρακαλώ, θα κάνω πολύ σύντομα. Έχουν γίνει τέλος πάντων πάρα πολλές έρευνες που δείχνουν ότι τα λιντσαρίσματα, τα ρατσιστικά, βασίστηκαν στην υπερδαιμονοποίηση των μαύρων ανδρών κατά τη διάρκεια της δουλείας. Οπότε νομίζω είναι σημαντικό να μιλάμε και για τους μαύρους άνδρες. Στην Αμερική. Ναι, στην Αμερική. Απλά επειδή και εδώ έχουμε το ζήτημα το προσφυγικό αυτή τη στιγμή με τους βιαστές τους Πακιστανούς που είναι διαφορετικοί από τους βιαστές τους Έλληνες όπως φαίνεται στα μίντια κτλ. Το θεωρώ σημαντικό σε μια κουβέντα για το φίλο. Ποιος ήταν ο κακοποιητικός λόγος για τα τρανς άτομα? Ο κακοποιητικός λόγος για τα τρανς άτομα είναι μια απόλυτη εξίσωση του βιολογικού φύλου, ουσιαστικά των βιολογικών χαρακτηριστικών του φύλου με την ταυτότητα του φύλου. Ήταν πολύ σημαντική στην τελευταία εισήγηση. Και επίσης θα κλείσω τώρα, συγγνώμη γιατί καταλαβαίνω ότι σας πήρα χρόνο. Είμαι ένα άτομο που αυτοπροσδιορίζεται εκτός του διπόλυτου φύλου. Η κυρία Στρατικάκη είπε πως για να καταφέρουμε να σεβαστούμε τα... Συγγνώμη για την παράφραση, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Για να σεβαστούμε πλήρως τα δικαιώματα των γυναικών, ίσως είναι καλό κάποιες φορές να παραδεχτούμε τη διαδικότητα του φύλου και έχω μόνο την ερώτηση, όχι την ερώτηση. Αν δεν παραδεχτούμε τη διαδικότητα του φύλου, αυτό τι μας εμποδίζει στο να στηρίξουμε τα γυναικεία δικαιώματα? Γιατί η έμφυλη βία ή οι έμφυλες διακρίσεις που θα υποστώ εγώ ως ένα ανοιχτά non-binary άτομο και ταυτόχρονα φαινομενική θηλυκότητα, θέλω να πιστεύω ότι θα αναγνωριστεί με χαρακτηριστικά διαφορετικά από τη βία ή τις διακρίσεις που θα δεχτεί μία cis γυναίκα ή τα χαρακτηριστικά της βίας που δέχτηκε ο Ζακ Κωστόπουλος ως ενδυνάμει θηλυκότητα. Γιατί μιλάμε και για τη βία των θηλυκοτήτων, όχι μόνο των γυναικών. Επομένως, γιατί είναι κακό να αναγνωρίσουμε τη μη διαδικότητα του φύλου, ενώ ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για την υποστήριξη των γυναικείων δικαιωμάτων? Η ερώτηση προς την κυρία Στρατηγάκη, ναι, ναι, θα απαντήσει. Πολύ για το ναι, θα απαντήσει μετά η κυρία Στρατηγάκη. Ναι, παρακαλώ. Η κυρία με το μαύρο εδώ μπροστά. Ναι, ναι. Ναι, αν θέλετε, για να ακούγεστε. Το μικρόφωνο είναι ενσύρματο και δεν... Να πάρεις μερικές φωνές που θέλουν να μιλήσουν και μετά να κλείσει. Κατάλαβες τώρα. Ωραία. Πόσοι θέλουν να μιλήσουν? Πόσοι θέλουν να μιλήσουν? Ναι. Μία, δύο, εντάξει. Ωραία. Προχωρήστε. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο και μία ερώτηση. Λέγομαι Σοφία Καναούτη, είμαι επικοινωνιολόγος, πολιτική επιστήμονας. Και με μια σχέση με την πολιτική θεωρία, αυτό έχει σχέση με το σχόλιο. Είπε η κυρία Βοβού ότι δεν σκέφτεται το φεμινισμό ως κάτι που θα γίνει πιο ρευστό σε συνεργασία με άλλες
μειονότητες στο δικό μου το μυαλό είναι, ακόμα και οι γυναίκες, επειδή έτσι νιώθω ότι μου φέρονται. Ακόμα και στην πολιτική θεωρία, όταν μιλάμε για δημοκρατία, δεν εννοούμε ότι οι άνθρωποι χάνουν τη μοναδικότητά τους, την προσωπικότητά τους μέσα στη δημοκρατία. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε για να είμαστε πολίτες μιας δημοκρατίας. Είναι βασικό στοιχείο. Άρα λοιπόν, ναι, νομίζω ότι οποιαδήποτε συμμαχία δεν πρέπει να ξεχνά και τα στοιχεία που έχει η κάθε μειονότητα εντός εισαγωγικών. Δεύτερο, θέλω να σας ρωτήσω, πάλι παίρνοντας αφορμή από την κυρία Βοβού, αλλά και άλλους που μίλησαν, δεν είναι δηλαδή ερώτημα προς την κυρία Βοβού, είναι πιθανότατα προς όλους μας και προς τις συγγραφείς. Το 1995 γράφει η Μπάρμπαρα Έρενράιχ για μια καινούργια μορφή πατριαρχίας, η οποία έρχεται με αυτή την ένδυση του άντρα που πια δεν μπορώ να ζω την οικογένειά μου. Το είχατε μέσα στο βιβλίο μας, είπε η κυρία Βοβού, ότι είναι πατριαρχικό, αλλά που κάνει κακό στους άντρες το να πρέπει να είναι κουβαλητές. Έτσι, λοιπόν. Κι όμως, ορίστε, ακούσατε, ναι. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Κι όμως αυτό φέρεται ως κάτι που κάνει κακό στις γυναίκες. Έχει γράψει και ένα βιβλίο, λέγεται The Hearts of Men, ότι και καλά οι άντρες παθαίνουν κάτι καρδιολογικό. Βγήκε στην Αμερική, βγήκαν κάποιοι γιατροί και είπαν ότι, ξέρω εγώ, υποφέρουν οι άντρες που πρέπει να είναι alpha male και να δίνουν στην οικογένειά τους. Έτσι, και η alt-right στην Αμερική, η extreme δεξιά δηλαδή, βασίστηκε με ένα neoliberal, έτσι, με μια νεοφιλελεύθερη ταυτότητα, βασίστηκε σε κάποια τέτοια ιδεολογικά ευρήματα, ας τα πούμε. Και θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, όποιος θέλει. Ευχαριστώ. Δεν θέλετε σε κάποιον συγκεκριμένο. Στην κυρία Βοβού, νομίζω. Το ανέφερε, ναι, αλλά ωραία. Το έχουμε και οι δύο. Ναι. Ωραία. Ακόμη δύο. Νομίζω δύο, κυρίες. Ναι. Μπορείτε να περάσετε μπροστά, αν θέλετε, για να ακούγεστε. Είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ονομάζομαι Μαρία Κουφιώτη και είμαι επιστημονική υπόπτρια των δομών του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας στις δομές για την καταπολέμηση για τη βία κατά των γυναικών. Απευθύνομαι στον κύριο Ηλιάδη. Λοιπόν, αναφέρατε κάτι για γυναίκες Ρωμά. Θέλω να πω ότι η γραμμή στήριξης, η 15900, είναι μία γραμμή για επίγοντα περιστατικά, για επίγοντες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, προφανώς, επειδή είναι 24ωρη η λειτουργία της, εναλλάσσονται οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που απαντούν στις κλήσεις των γυναικών, αλλά με οποιαδήποτε κλήση των γυναικών, με την πρώτη κλήση γίνεται παραπομπή σε οικίες, σε δομές κοντά στον τόπο κατοικίας τους ή στον τόπο διαμονής τους. Άρα λοιπόν η ψυχολογική στήριξη είναι η επίγουσα, η πρώτη συνομιλία και μετά γίνεται παραπομπή και έχουμε μόνιμη πλέον ψυχολογική στήριξη. Από εκεί και πέρα ενημερώνονται οι γυναίκες για τη δυνατότητα διαμονής τους στους ξενώνες που έχουν μεν ένα χρονικό περιορισμό, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει αυτό το διάστημα επεκταθεί όταν κρίνεται αναγκαία η παραμονή τους για περισσότερο διάστημα. Και θέλω να σας αναφέρω, μιας και η εποπτεία μου είναι και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την εμπειρία μου από το ξενώνα της Κομωτινής, που εκεί ως επιτοπλίστων έχουμε φιλοξενίες γυναικών Ρωμά, που έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικών που ενδυναμώθηκαν και στάθηκαν στα πόδια τους και εξελίχθηκαν πάρα πολύ καλά. Σαφώς και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τα κατάφεραν, αλλά όταν είναι ένα τόσο πολύ παραγωγικό πράγμα όλο αυτό, αυτό αφορά όλες τις γυναίκες. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές επιτυχίες και στάθηκα την ανάγκη να το μεταφέρω αυτό, γιατί πρέπει να γίνει γνωστό. Και πολύ καλά κάνετε. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά, εξαιρετικά χρήσιμη η παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μία τελευταία παρέμβαση, ναι.
Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα πω κάτι πολύ σημαντικό σχέση με αυτά που υπόθηκαν. Κατά βάση, σε αυτή την κουβέντα που έγινε σήμερα, εγώ νιώθω ότι μάθαινα πράγματα που θα τα πάρω μαζί μου και θα τα σκεφτώ κτλ. Απλά υπάρχουν δύο ζητήματα στα οποία νιώθω ότι έχω μια πιο σαφή γνώμη και θα ήθελα να τη διατυπώσω. Το ένα είναι αυτό που υπόθηκε τώρα τελευταία για τις γυναίκες Ρωμά. Δεν το έχω υπόψη μου αυτό το ζήτημα. Απλά ενώ νιώθω ότι είναι σημαντικό να μεταδίδουμε και να επικοινωνούμε την ύπαρξη θετικών περιστατικών και ότι η τάδε γυναίκα πήγε εκεί και βοηθήθηκε, το γεγονός ότι ξέρουμε από τις ίδιες τις γυναίκες όπως μεταφέρθηκε ότι η μικρή διάρκεια του προγράμματος αυτού είναι λόγος που τις αποθαρρύνει από το να συμμετάσχουν, νομίζω αυτό έχει αυτοτελή σημασία. Ενώ μπορεί να υπάρχει επιτυχία, αλλά το αν έστω και μία ή δύο είχαν την ανάγκη να συμμετάσχουν, αλλά ένιωθαν ότι αυτό μετά ίσως θα τις άφηνε σε μία κατάσταση περισσότερο εκκρεμή, ίσως είναι μια σκέψη για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, όσον αφορά το ζήτημα του λευκού άντρα που υπόθηκε και το κατά πόσο αυτό, μέσω αυτού μάλλον μεταχειριζόμαστε με περισσότερη επιείκεια μη λευκούς άντρες, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλό ότι χρησιμοποιείται έτσι. Γιατί υπάρχει αυτή η έννοια, τέλος πάντων, που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια με αυτό τον όρο και μεταφέρεται στα ελληνικά ως διατομεακότητα, τέλος πάντων, intersectional approach, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι ο σωστός ελληνικός όρος γι' αυτό, αλλά εστιάζει τα διαφορετικά. Ορίστε. Διαθεματικότητα, ευχαριστώ. Στον διαφόρων ειδών μορφών, μάλλον καταπιέσεις που υπάρχουν και μπορεί να συγκεντρώνονται σε ένα άτομο ουσιαστικά λειτουργώντας αντριστικά με έναν τρόπο. Οπότε, μιλώντας για τον λευκό άντρα, δεν μιλάμε έτσι προκειμένου να δικαιολογήσουμε άλλους άντρες. Απλά είναι κάπως σαν στην κορυφή των προνομίων είναι αυτός. Ενώ γι' αυτός είναι ο μόνος λόγος που χρησιμοποιείται και όχι για άλλο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και για την εκδήλωση. Ωραία. Νομίζω ότι από η κυρία Στρατηγάκη, η κυρία Βοβού και ο κύριος Ηλιάδης ίσως θέλουν να απαντήσουν. Όχι, κυρία Στρατηγάκη, δεν θέλετε να απαντήσετε. Η κυρία Βοβού. Και η κυρία Ζαρωτιάδου. Μετά την κυρία Βοβού, θα απαντήσετε κι εσείς. Είναι μεγάλα τα θέματα, είναι πολλή συζήτηση και θα ξαναβρεθούμε πολλές φορές. Απλώς εγώ ήθελα να τονίσω ότι η πατριαρχία είναι παντού και έχει σημασία να την βλέπουμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της. Και έχουμε και την ταξική διαίρεση της κοινωνίας, να μην την ξεχάσουμε και αυτή. Και έχουμε και τις οικονομικές διαφορές ανδρών και γυναικών ή όχι μόνο ανδρών και γυναικών, αλλά και ταξικές διαφορές, οικονομικές κτλ. Και μεταξύ ανδρών και ανδρών, μεταξύ χωρών κτλ. Και αυτό δεν πρέπει επίσης να το ξεχνάμε όταν μιλάμε για διακρίσεις, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για μια γυναίκα πλούσια να αφήσει τον άντρα της και να νοικιάσει ένα σπίτι κτλ. Παρά για μια φτωχιά. Όμως, να μην ξεχάσουμε ότι και η πλούσια και η φτωχιά θα φάει το ξύλο της. Θα σκοτώσουν και πλούσιες και φτωχές και μαύρες και άσπρες κλπ. Αυτά νομίζω ότι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, παρά το γεγονός ότι πραγματικά δεν είναι όλοι οι άντρες ίδιοι, δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε άλλη φορά. Δεν μπορούμε. Ευχαριστούμε. Εγώ στην ουσία συμφωνώ με την παρατήρηση. Απλώς η έκφραση ήταν η εξής, ότι προφανώς μπορούμε να κάνουμε υπέρ των γυναικών, να μιλήσουμε για γυναίκες και χωρίς τη διαδικότητα. Απλώς είπα ότι πρέπει να μιλήσουμε για τις γυναίκες ακόμα και αν πρέπει να κατηγορηθούμε για ότι χρησιμοποιούμε τη διαδικότητα. Δηλαδή, συμφωνώ απολύτως ότι προφανώς μιλάμε για τις γυναίκες έτσι και αλλιώς. Έτσι, και ο κύριος Ελιάδης, ναι. Κύριε Δευτερόλεπτο, ουσιαστικά η επόμενη ομιλήτρια απάντησε εκ μέρους μου και την ευχαριστώ, γιατί ουσιαστικά και εγώ δεν είπα κάτι αρνητικό για τον θεσμό, ότι δεν... με βάση ένα συμπέρασμα είδαμε και το έχουμε καταθέσει στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, η οποία συμφώνησε με το συμπέρασμά μας, με αυτό που σας λέω δηλαδή τώρα, ότι υπάρχει ένα έλλειμμα, η διάρκεια κυρίως στη δεύτερη περίπτωση αποτέλεσε έναν αποτρεπτικό παράγοντα για τις περιπτώσεις αυτές. Αυτό είναι το γεγονός, αυτό το τι σημαίνει είναι μια ολόκληρη συζήτηση, εγώ δεν μπήκα στη συζήτηση, αναφέρθηκα στο γεγονός. Ευχαριστώ. Ναι. Και πράγματι έχει αυτή την αυτοτέλεια που παρατήρησε και η κυρία που έκανε την παρέμβαση.
Η κυρία Ζαρωτιάδου θέλει να απαντήσει λίγο δύο λεπτά σε αυτό το οποίο... Απλά αυτό που ήθελα να τονίσω, όπως τόνισα και στην ομιλία μου, είναι ότι... Ανοίξτε λίγο το συγχωρείτε. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να τονίσω σχετικά με τα κέντρα φιλοξενίας, τους ξενώνες, τα συμβουλευτικά κέντρα, καθώς και την γραμμή ΣΟΣ, το ανέφερα βέβαια και στην ομιλία μου, αξίζει να το επαναλάβουμε, η γραμμή ΣΟΣ λειτουργεί 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι πολύ λογικό, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι ψυχολόγοι να λειτουργούν με βάρδιες. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν κάποιο μεμονωμένο περιστατικό να πετύχει, σε πολλά εισαγωγικά το πετύχει, την ίδια ψυχολόγο ή τον ίδιο ψυχολόγο για να μιλήσει. Δεύτερον, αναφορικά με τα θέματα των ξενών που αναφέρθηκε και ο κύριος Ηλιάδης, καταλαβαίνω ότι είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία αναφέρθηκαν στη δική τους καθαρά υποκειμενική άποψη στο ότι το εξάμηνο δεν τους φτάνει. Οπότε και σωστά πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε ότι είναι 5 μεμονωμένα περιστατικά. Και μάλιστα έχω διαβάσει και το σχόλιο που είχατε κάνει στην Γενική Γραμματεία ως υπηρεσία. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό που είπε και η κυρία από το ΚΕΘΗ που είναι και έχω διαβάσει και το όνομά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέμβαση. Και τα κέντρα, τα συμβουλευτικά και οι ξενώνες κάνουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες πάνω στο θέμα της, όχι μόνο της περίθαλψης αν θέλετε ή της πρόληψης ή της αποτελεσματικότητας πλέον για την καταστολή της βίας, αλλά μιλάμε πλέον και για ένα επόμενο επίπεδο, το οποίο δουλεύουμε και εμείς από εδώ και έπειτα, αν θέλετε ως μία άλλη μορφή εξωστρέφειας, είναι η ενδυνάμωση. Υπάρχει και πρόβλεψη για συμβουλευτική εργασίας, η οποία θα εφαρμοστεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει πρόβλεψη για το επόμενο εξάμηνο, δηλαδή μέσα και στο 2020. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και σε αυτό το κομμάτι μπαίνουμε δυναμικά, βλέπουμε τη γυναίκα ή το άτομο το οποίο έρχεται σε εμάς για περιστατικά ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, και προσπαθούμε να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν αντιμετωπίζουμε δηλαδή μόνο το περιστατικό, μόνο το φαινόμενο ή αν θέλετε μόνο την παθολογία. Βλέπουμε όλο το φάσμα και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο, ολιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, εξαιρετικά χρήσιμη και αυτή η διευκρίνηση. Εμείς θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε την εισήγησή μας τώρα και την παρουσία μας εδώ. Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά και μόνο για την ανταλλαγή ιδεών και μόνο που διαφωνήσαμε και συμφωνήσαμε σημαίνει ότι θα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παρατηρήθηκε το γεγονός ότι ίσως δεν δώσαμε τον απαιτούμενο χώρο στο κομμάτι των γυναικών. Αναφέραμε καθαρά το κομμάτι της ενίσχυσης των δικαιωμάτων. Επιλέξαμε αυτή τη λέξη αποκλειστικά και μόνο για να δώσουμε το νόημα αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να αποτυπώσουμε όλο το χρονικό διάστημα των αγώνων και της νομοθετικής, του νομοθετικού εξυγχρονισμού αυτών των ετών. Θέλαμε να αποδώσουμε... Δεν πειράζει. Ας το κρατήσω έτσι. Θέλαμε λοιπόν να εστιάσουμε στα πρόσφατα νομοθετήματα και ίσως γι' αυτό δεν δώσαμε την απαραίτητη, ας πούμε, το απαραίτητο περιεχόμενο. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε τόμους επί τόμων για να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των γυναικών και πραγματικά αξίζει να γίνει μια τέτοια προσπάθεια. Είναι αυτό που είπε και η κυρία Παδοπούλου. Πέσαμε λίγο θύματα της επικαιρότητας και των πρόσφατων νομοθετημάτων, γιατί ξεκινάμε γύρω στο 2015 και έπειτα. Η επιλογή μας ήταν αυτή. Ακούστε με λίγο. Η επιλογή μας ήταν να εστιάσουμε στα πρόσφατα νομοθετήματα. Δεν απομειώνουμε καθόλου τα προηγούμενα και δεν λέμε, αναγνωρίζουμε σαφέστατα, ότι υπάρχουν διακρίσεις και σήμερα σε βάρος των γυναικών πάρα πολλές, τεράστιες. Τις βιώνουμε και εμείς οι ίδιες και στον εργασιακό μας βίο και στην καθημερινότητά μας. Και φυσικά τα αναγνωρίζουμε. Γι' αυτό και επιλέξαμε τη λέξη ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών για να προσθέσουμε αυτά τα δύο νομοθετήματα και όχι όλα τα προηγούμενα, γιατί δεν χωρούσε κιόλας αυτή τη μελέτη. Να σας το πω. Στην επόμενη, αυτοτελώς, θα μπορούσε να χωρέσει, φαντάζομαι. Εδώ είναι το Ίδρυμα να μας. να δεσμευτεί. Ναι. Ακούστηκαν πολλές απόψεις. Θα σταθώ μόνο στις δομές που συζητήθηκε τώρα τελευταία.
από προσωπική εμπειρία, μάλλον από εμπειρία φιλικού μου ατόμου, φάνηκε ότι λειτουργούν. Τουλάχιστον και σε επίπεδο γραμμή στήριξης και μετά σε ψυχολογική υποστήριξη. Και μάλιστα δεν ήταν και πολύ έντονο το φαινόμενο, ήταν ήπια μορφής έμφυλη βία. Και μέχρι και σήμερα υπάρχει μια ψυχολογική υποστήριξη και παίρνει και τον χρόνο τον κατάλληλο και με συγκεκριμένο πρόσωπο ψυχολόγο που την βοηθάει τη συγκεκριμένη κοπέλα. Οπότε θα έλεγα ότι σίγουρα υπάρχει περιθώριο εξέλιξης της υποστήριξης και αναμφίβολα θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε γειτονιά κάποιο κέντρο, γιατί δεν υπάρχουν σε όλες τις γειτονιές, δεν υπάρχουν καν σε όλες τις πόλεις. Οπότε φυσικά χρειάζεται να αυξηθούν τα κέντρα οπωσδήποτε, τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνουν να υπάρχει φροντίδα και για τα ανήλικα παιδιά, που όντως υπάρχει. Αλλά καταληκτικά θα έλεγα ότι υπάρχει μια αισιοδοξία σε όλο αυτό, δεν είναι μονόπλευρο, υπάρχουν κενά, αστοχίες που όπως παρατηρήσαμε σε όλα τα νομοθετήματα δεν υπάρχει τέλειος νόμος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να υπάρχει κοινωνικός διάλογος και να μπορέσουμε να δώσουμε το έναυσμα, το κίνητρο, να βελτιωθούμε και νομοτεχνικά και κοινωνικά. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Δεν μπορεί. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην Δέσποινα για να ολοκληρώσει και αυτή. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις το λόγο για αυτή τη συνεργάτηδα. Ευχαριστώ και τις δύο για αυτή τη συνεργασία. Ειλικρινά, με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη να βλέπω να γίνεται τόσο γόνιμος διάλογος. Κάνατε όλες και όλοι πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε. Κυρία Δρόση, ευχαριστούμε ξανά για την πρωτοβουλία. Χωρίς εσάς δεν θα συνέβαινε αυτό. Λοιπόν, ξεκινώ αμέσως για τις παρατηρήσεις μου. Για το λευκό ετεροφυλόφυλλο που αναφέρθηκε, με τον τρόπο που αναφέρθηκε. Αναφέραμε ένα παράδειγμα για να δείξουμε ότι η καταπίεση των γυναικών και των ενδυνάμει θηλυκοτήτων δεν συμφέρει κανέναν. Δεν θέλουμε να δείξουμε, να πούμε τίποτα για τους άνδρες, γιατί όταν μιλούμε για ουσιαστική ισότητα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλους και όλες. Αυτό για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε σχέση με την προτίμηση, η οποία τέθηκε ξανά στο τραπέζι, αρχικά, ο όρος χρησιμοποιείται εναλλακτικά στη μελέτη μας, δεν κάνουμε μόνο λόγο για ερωτική προτίμηση, χρησιμοποιούμε και τη λέξη σεξουαλικός προσανατολισμός πάρα πολλές φορές. Εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει ούτε ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ούτε η ερωτική προτίμηση. Τίποτα από τα δύο δεν μου αρέσει, αλλά κάτι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, κάποια ορολογία. Και χρησιμοποιείται εναλλακτικά στη μελέτη, οπότε δίκως μας κατηγορείται ότι κάνουμε λόγο για επιλογή. Αναφέρθηκε για το σχέδιο νόμου ότι υπήρχε ανάγκη να θεσμοθετηθεί. Φυσικά και υπήρχε, αλλά εγώ θα θέσω το εξής ερώτημα. Υπάρχει νόημα να υπάρχει ένας νόμος που δεν θα εφαρμοστεί στην πραγματικότητα? Δεν ξέρω. Υπάρχει. Υπάρχει, πιστεύω. Καλώς, αυτό είναι το νόημα. Αν με επιτρέπετε να πω πάνω σε αυτό, είναι και έννοια. Απλώς, ναι, γιατί δεν πήρατε λίγο το λόγο. Πρέπει παρατέταρτο να φύγουμε, γιατί πρέπει να κλειδώσει το κέντρο. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Το αφήνω σαν δουλειά για το σπίτι, αν... Homework. Ναι, για προσωπική σκέψη στην πορεία. Και τέλος θέλω να μιλήσω για το γλωσσικό σεξισμό που η κυρία Βοβού έκανε λόγο ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι σεξιστική. Νομίζω ότι μας αδικείται, ιδίως σε ό,τι αφορά την υιοθεσία. Η λέξη υιοθεσία δεν χρησιμοποιείται πουθενά, χρησιμοποιείται μόνο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την υιοθεσία, γιατί ο νόμος αυτός έτσι ακριβώς είναι και υπάρχει υποσημείωση σχετικά με αυτό, το αναφέρουμε αν το δείτε πολύ προσεκτικά. Και θέλω να σημειώσω ότι ακόμη και στο νέο, ο νέος νόμος για την αναδοχή και την υιοθεσία λέγεται αναδοχή και υιοθεσία και εμείς στη μελέτη μας το έχουμε γράψει αναδοχή και τεκνοθεσία. Και γενικά προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε ουδέτερη γλώσσα. Φυσικά και μας ξέφυγαν κάποια σημεία, αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο να μας κατηγορείται για γλωσσικό σεξισμό σε αυτή τη μελέτη. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας που μείνατε μέχρι τώρα εδώ, για τις απόψεις που ανταλλάξαμε και ευχόμαστε να ξαναβρεθούμε με καλύτερες κοινωνικές και νομοθετικές συνθήκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.